Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή βράδυ, Κρήτη TV, αντιθέσεις. Ο αποψινός συνομιλητής είναι ένα πρόσωπο που πριν από δύο χρόνια, όταν η Κρήτη TV και οι αντιθέσεις επέλεξαν να ανοίξουν τη σελίδα γύρω από αυτό που σήμερα είναι η καθημερινότητά μας, γιατί ζούμε πια την κρίση, ήταν απλά το σενάριο ότι εισερχόμαστε σε περίοδο βαθιάς ύφεσης, σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Όταν λοιπόν πριν δύο χρόνια περιέγραφε τη δική του άποψη γύρω από το περίφημο μνημόνιο και το τι επέρχεται, θα έλεγα ότι περισσότεροι τον παρακολουθήσαμε ως εξωγήινο. Σιγά σιγά όμως άρχισαν να αποκαλύπτονται πτυχές των όσων ο ίδιος είχε προείπει και δυστυχώς οι επιβεβαιώσεις ήταν δραματικές. Χωρίς να φιλοδοξεί φυσικά ποτέ να παίξει το ρόλο του προφήτη. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τελευταίο του βιβλίο γύρω από το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και την Ελλάδα, ένα τέλος εποχής ουσιαστικά, δεν είναι μόνο ένα οικονομικό πόνημα, είναι μια βαθιά, βαθύτατη πολιτική ανάλυση. Είναι ο κύριος Νότης Μαριάς. Καλησπέρα κύριε Μαριά. Καλησπέρα κύριε Σαχήνη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, στη δεύτερη εκπομπή αυτού του νέου κύκλου των αντιθέσεων. Και αν κάνω ένα flashback προ δύο ετών, τα όσα περιγράφατε, επαναλαμβάνω, φαινόντουσαν τότε περίπου απόκοσμα. Υπερβολικά, ότι ένα ακόμη ακαδημαϊκός που θέλει απλά με ένα υπερβολικό τόνο να τονίσει μερικά πράγματα. Σήμερα θα έλεγα ότι ακόμη και εκείνα που περιγράφατε το εφιαλτικό σενάριο τα έχει ξεπεράσει πραγματικότητα. Συμφωνείτε. Εντάξει, να εξηγήσω ότι εγώ ασχολήθηκα με το θέμα, διότι ως ε, Αναπληρωτή καθηγητή που ήμουν τότε θεσμών Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν το αντικείμενό μου. Είχαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία γνωρίζαμε πώ λειτουργεί, αναλύαμε του θεσμού, ε, είχα γράψει αρκετά γύρω από αυτά και ξαφνικά εμφανίζεται κάτι καινούριο το οποίο ονομάστηκε μνημόνιο. Εμφανίζεται μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών που ξέραμε ή η Ευρωπαϊκή Ένωση τη αλληλεγγύη που λέγαμε και που ονειρευόμασταν. Ξαφνικά ήταν και απεδείχθη ότι ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση των Δανειστών, μια σκληρότατη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον ελληνικό λαό. Και όλα όσα γινόταν, τουλάχιστον από πλευρά δικαίου και θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό παράνομα. Ταυτόχρονα υπήρχε μια δεύτερη πλευρά ότι μέσα στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχαν λύσεις για το ελληνικό πρόβλημα και παρά ταύτα ούτε η ελληνική κυβέρνηση τις αξιοποίησε, Πολύ δε περισσότερο η κυρία Μέρκελ είχε στυλώσει τα πόδια και εδώ τα παπαγαλάκια του μνημονίου ακολουθούσαν και έλεγαν αυτά που έλεγε η Μέρκελ αντί να πάνε να διαβάσουν και να δούνε ότι οι συνθήκες προέβλεπαν ρήτρε αλληλεγγύης για την Ελλάδα τις οποίες έπρεπε να απαιτήσει από την πρώτη στιγμή. Αυτά θα έλεγα ήταν τα πρώτα ενάυσματα που μου έδωσαν την ευκαιρία να ασχοληθώ επισταμένα με τα ζητήματα αυτά και από εκεί και πέρα βεβαίως βλέποντας κανείς τα σενάρια τα οποία μπορούσαν να εξελιχθούν όχι, θεωρητή, όχι με την έννοια της φαντασίας, αλλά εφάρμοζα στην πράξη αυτά τα οποία προβλέπουν συνθήκες ή αυτά τα οποία βλέπω ότι μπορεί να γίνουν. Και ήταν αυτά τα οποία είπα εδώ στην εκπομπή σας, την πρώτη εκπομπή που κάναμε, γιατί κάναμε και μια δεύτερη, αλλά όταν την κάναμε τη δεύτερη λιώς πολύ είχε εξελιχθεί το όλο σενάριο και νομίζω ότι αυτά τα οποία υπόθηκαν τότε και ευτυχώ υπάρχουν τα βίντεο, νομίζω ότι έχουν επιβεβαιωθεί. Α, δηλαδή το κυριότερο στοιχείο τότε, αν θυμόσαστε, ήταν ότι η Ελλάδα μπορούσε να αποφύγει να μπει στο Δέλτα Αυτό ήταν καθοριστικό. Το είχα πει και σε κεντρικές τηλεοράσεις, αλλά βέβαια τα κανάλια εκεί, τα παπαγαλάκια το... του Μνημονίου, ορισμένα κεντρικά κανάλια, από ένα σημείο και πέρα με έκοψαν και δεν ξαναεμφανίστηκαν. αυτά. Πέρα. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση πράγματι. Καλά το λέτε ότι τότε είχατε πει ότι μπορούσαν, πώ μπορούσαμε να αποφύγουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτό που είχατε κάνει και έχει μείνει παρομοιώδε, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτη, ήταν ότι ξετινάξατε ουσιαστικά εκείνο το βράδυ τη Δανειακή Σύμβαση. Φέροντα στο, στο, τραπέζι απάνω πτυχέ που δεν γνώριζαν οι περισσότεροι Αυτό, αυτό όχι... αν σα ενδιαφέρει, μια και η εκπομπή έτσι πρέπει να έχει και πέραν του, να έχει και το ανθρώπινο στοιχείο. Ήθελα να σα πω ότι όταν μου τέθηκε υπόψη η Δανειακή Σύμβαση, διότι την, uh, ήταν να uh, την εκδώσουν. Εκδόσει τα περιοδικό επίκαιρα. Και να πω ότι τα περιοδικό επίκαιρα και εγώ μαζί με άλλου συμβάλλαμε πάρα πολύ στο να εξηγήσουμε τι συμβαίνει και να δώσουμε τη μάχη κατά του μνημονίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, κανεί δεν τη γνώριζε, τη Δανειακή Σύμβαση, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι είναι άλλο το μνημόνιο και άλλο η Δανειακή Σύμβαση. Τηλεοπτικά είχαμε μια πρωτιά, πρέπει να πούμε τη Δανειακή Σύμβαση. Εδώ χάρη πέρα. Στην ανάλυση που κάναμε. Ναι, ναι. 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 Αλλά προσέξτε. Η Δανειακή Σύμβαση κατατέθηκε 4 Ιουλίου στη Βουλή. Ε, με κάποιο τρόπο, δημοσιογραφικά δεν ξέρω, το περιοδικό επίκαιρα τη βρήκε και αποφάσισε να κάνει ειδική έκδοση και μου την έδωσε να τη διαβάσω. Όταν λοιπόν διάβασα αυτά που έλεγε, δεν πίστευα πραγματικά στα μάτια μου. Δηλαδή, θεωρούσα ότι είναι απίθανο να λέγονται αυτά. Και τη μελέτησα πάρα πολύ. Και έτσι ξεκίνησα, έγραψα ένα άρθρο στα επίκαιρα στι 13, αν θα πάμε καλά, του Ιουνίου του 2010. Και με βάση αυτό ξεκίνησε μια διαδικασία να ξετυλίξει κανεί τη Δανειακή Σύμβαση που όταν λεγόντουσαν πράγματα, ότι έχουμε παραιτηθεί από την εθνική κυριαρχία, από θέματα ασυλία λόγω εθνική κυριαρχία, ότι μπορεί να γίνει κατάσταση ακόμη και στην Ακροπολή, λέγανε αυτά δεν ισχύουν. Τώρα το παραδέχονται όλοι, ακόμη και όσοι ψήφισαν μνημόνιο, συγκεκριμένοι πολιτικοί αρχηγοί, ανακάλυψαν ότι η χώρα λέει, είναι σε κατοχή παρότι αυτοί ψήφισαν το μνημόνιο. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, στο ξεκίνημα τη εκπομπή, δύο χρόνια μετά, πού καταλήγεται. Αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή εντός και εκτός Ελλάδας ένα και δύο. Δύο χρόνια μετά, αν σας ζητούσα να δώσετε ένα τίτλο για το πού οδεύει η χώρα, ποιον τίτλο θα βάζατε. Ε, νομίζω ότι αυτό που θα βάλω ως τίτλο ονομάζεται, το λένε όλοι πλέον, ελεγχόμενη πτώχευση ή συντεταγμένη χρεοκοπία. Είναι αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή είχαμε πει σε αυτή εδώ την εκπομπή σας. Ε, διότι μου έκανε εντύπωση για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά ε, μελετώντας τα θέματα, είχα την ευκαιρία στις 15 Ιουλίου του 2010, σε ειδική εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, να πω ότι όλα αυτά γίνονται με στόχο την υπερχρέωση της Ελλάδας και από εκεί και πέρα με στόχο τόσο το Δέλτα Νιτάφ όσο και η Ευρωζώνη, κυρίως οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, να βάλουν χέρι στις πλούτο παραγωγικές πηγές της χώρας, στο δημόσιο πλούτο και να διασφαλίσουν τους δανειστές. Όταν θα γινόταν αυτό, θα έπρεπε από εκεί και πέρα να υπάρξει και ένα τέλος. Και αυτό το τέλος ονομαζόταν ελεγχόμενη πτώχευση. Αυτό αν διάβαζε κανείς προσεκτικά και τα έχω αναλυτικά στο βιβλίο, μπορεί πλέον να τα, δουν, να τα διαβάσουν όσοι θέλουν, ε, αυτό είναι το βιβλίο, το μνημόνιο της χειροκοπίας, πειραματός ζωηλάς κλπ. Ε, εκεί θα δείτε ότι ο πρώτος που το είπε αυτό ήταν ο κύριος Χόρστ Κέλλερ, mm -hmm. ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο οποίος σημειωτέων ήταν και Γενικός Διευθυντής στο Δέλτα Νιτάφ. Και είχε πει αυτός τότε. Πρέπει να σκεφτούμε, λέει, το αδιανόητο. Δηλαδή, να βρούμε ένα πτωχευτικό δίκαιο των κρατών, παρότι υποτίθεται τα κράτη δεν πτωχεύουν. Και αυτό το ονόμασε τότε ελεγχόμενη πτώχευση. Ακολούθησε η Μέρκελο Σόιμπλε και οι υπόλοιποι. Και αυτά προέκυπταν από μία μελέτη, γιατί πήγα πιο πίσω, ενός οικονομολόγου της... Deutsche Bank, ο οποίος είχε περιγράψει το πώς θα γίνεται αυτή η ελεγχόμενη πτώχευση. Ό,τι περιγράφτηκε στις αρχές του 10 σε ένα κείμενο επιστημονικό και είπε ο Κέλλερ, η, Μελ, η Μέρκελ και οι υπόλοιποι, είναι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και θα γίνει πιστεύω πρακτικά από την πρώτη πρώτη του 2012. Δηλαδή από 1η πρώτη του 2012 θεωρείται ότι μπαίνουμε σε καθεστώς ελεγχόμενης Πτώχευση, χρεοκοπία. Λεγόμενη πτώχευση. Εγώ είμαι σαφή γιατί η εξή χρεοκοπία και όλα αυτά είναι τελείω διαφορετικέ στο νομικό πεδίο και θέλω να είμαι ακριβή. Ακούστε, Αν δείτε. Η ελεγχόμενη πτώχευση ω τέτοια δεν υφίστατο θεσμικά. Όμω η Μέρκελ πέρασε μία ρύθμιση στην α, συνθήκη τη Λισαβόνα και τροποποιήθηκε. Είναι η περίφημη απόφαση στι 24 και 25 Μαρτίου του 2011, ημέρα Εθνική Εορτή που παρουσιάστηκε ως μεγάλη επιτυχία από την κυβέρνηση και τον Γιώργο τον Εκεί λοιπόν αποφάσισαν να αλλάξει το άρθρο 136 Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προβλεφτεί ένας μηχανισμός, ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, έτσι τον είπαν. Αν διαβάζετε τα κείμενα, επρόκειτο για ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο εξήγησε η Μέρκελ ότι θα δουλεύει ως ελεγχόμενη πτώχευση. Οι στόχοι που βάλανε ήταν οι εξή. Πρώτον, για του τηλεθεατέ μα. Για να αλλάξει μια συνθήκη όπω είναι τη Λισαβόνα, χρειάζονται 27 αποφάσει από εθνικά κοινοβούλια. Αλλά χρειάζεται και ομοφωνία από του αρχηγού. Ο Πανδρέου έδωσε ομοφωνία στι 24-25 Μαρτίου. Το ίδιο και οι άλλοι. Άρα τώρα χρειάζεται έγκριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από τα υπόλοιπα κοινοβούλια. Είπαν λοιπόν, επειδή θα έπαιρνε χρόνο, ότι αυτή η αναθεώρηση θα ισχύει από 1η Πρώτου του 2013. Και ο μηχανισμό, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, να το λέμε για του φίλου μα, θα αρχίσει να λειτουργεί στα τέλη Ιουνίου του 2013. Αυτή ήταν η συμφωνία, αυτό υπέγραψαν, δημοσιεύτηκε στο, στην εφημερίδα τη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή και ξεκίνησε η διαδικασία. Ταυτόχρονα, κάτι έπρεπε να κάνουν από το 2011 ή 2010 μέχρι το 2013, και φτιάχτηκε αυτό που ονομάζεται η EFSF, το έχουν μάθει όλοι οι Έλληνε, ένα προσωρινό μηχανισμό στήριξη. Αυτό ο προσωρινό μηχανισμό στήριξη έχει αρκετέ αρμοδιότητε, αλλά δεν έχει τόσε όσε θα έχει το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Καθώ όμω τα πράγματα έτρεχαν και του ξέφυγε η κατάσταση, διότι θα ήθελαν να διατηρήσουν την Ελλάδα με τα σωληνάκια στην εντατική και μετά να τη βάλουν στην ιστορία τη ελεγχόμενη πτώχευση από τον Ιούνιο του 2013. Αλλά τα γεγονότα δεν πήγαν όπω τα σχεδίαζαν. Η Ιταλία άρχισε να έχει προβλήματα, Πορτογαλία κτλ. Επομένω τώρα τι θέλουν. Θέλουν αυτό να πετύχουν να εφαρμοστεί η συνθήκη πριν το 2013. Κάνουν λοιπόν δύο κινήσεις, τις οποίες ίσως δεν παρακολούθησαν πάρα πολύ. Η πρώτη κίνηση είναι να ενισχύσουν τις εξουσίες του EFSF και να τις κάνουν περίπου τέτοιες που να μοιάζουν με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της απόφασης που όλοι ξέρουν τη 21 η Ιουλίου. Η απόφαση 21η Ιουλίου αφορά την Ελλάδα και μπορούμε να τη δούμε αναλυτικά αργότερα, mm -hmm. αλλά έχει ένα κομμάτι που ονομάζεται ενίσχυση του ΙΕΦΣΕΦ. Γιατί η ακρίβεια δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Ναι. Η, η, θα έλεγα το εξή. Έχει α πούμε μέρο πρώτο που είναι ειδικό για την Ελλάδα. Τελεία. Μέρο δεύτερο που είναι για όλου. Αυτό το μέρο δεύτερο είναι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΙΕΦΣΕΦ. Αυτό έπρεπε να εγκριθεί από όλα τα κράτη. Εγκρίθηκε πλέον και από τη Σλοβακία, η οποία στην αρχή το απέριψε και μετά την πιέσανε και το ενέκρινε. Και πλέον ο μηχανισμός, ο προσωρινό ευρωπαϊκό μηχανισμό Στήριξης, έχει σχεδόν όλε τι αρμοδιότητε. Λέω σχεδόν γιατί υπάρχει μια εξαίρεση. Όλε τι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Άρα λοιπόν μπορεί να αρχίσει να δουλεύει το κομμάτι τη ελεγχόμενη πτώχευση ουσιαστικά από τι επόμενε μέρε, διότι ναι, μεν εγκρίθηκε από όλα τα κοινοβούλια, αλλά πρέπει οι αρχηγοί κρατών να ναι. στείλουν ένα γράμμα στο EFSF, θα φάει καμιά δεκαετία μέρε και να πούμε ότι αρχίζει να λειτουργεί. Το δεύτερο που όσοι παρακολούθησαν ήταν τον κύριο Παπανδρέου που πήγε στο Βερολίνο με την κυρία Μέρκελ. Μάλιστα. Και του είπε η κυρία Μέρκελ, πρέπει να εφαρμόσετε τα συμφωνηθέντα. Εκεί θα έπρεπε ο Παπανδρέου να τη πει, να εφαρμόσετε κι εσεί τα συμφωνηθέντα. Δηλαδή, στην ψηφοφορία που έγινε στο, Ευρω... στο Κοινοβούλιο τη Γερμανία στι 29 Σεπτεμβρίου ψηφίστηκε μόνο η ενίσχυση του EFSF, δηλαδή το μέρος δεύτερο της απόφασης 21ης Ιουλίου, όχι όμως και οι αποφάσεις που αφορούσαν την Ελλάδα. Αυτά τα άφησαν οι Γερμανοί απ' έξω και θα τα ψηφίσουν αργότερα. Άρα λοιπόν οι Γερμανοί δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα και όχι Μάλιστα. η Ελλάδα. Τώρα λοιπόν μένει ένα μικρό σημείο. Ποια η Τι δεν υπάρχει ακόμα στον αέρα και πρέπει να γίνει. Η ελεγχόμενη πτώχευση προϋποθέτει ότι οι ιδιώτες θα υποχρεωθούν, προσέξτε, θα υποχρεωθούν, εάν υπάρξει μια πλειοψηφία 75%, μάλλον να το πω ανάποδα. Εάν υπάρξει πλειοψηφία 75% των ομολογιούχων, τότε αυτοί δεσμεύουν και το υπόλοιπο 25% και έρχονται σε μια συμφωνία αναδιάρθρωση χρέου, δηλαδή μείωση, κούρεμα που ξέρουν όλοι, και αρχίζει να λειτουργεί η διαδικασία. Αυτό το προβλέπει η απόφαση που θα ισχύσει όμω από τον Ιούνιο του 2013. Δηλαδή. Επειδή χρωστάμε 50, 50 δισεκατομμύρια, η πλειοψηφία αυτών των οφειλών είναι στα χέρια ξένων. Βάλτε και τις οφειλές που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύν τα κράτη. Άρα λοιπόν αυτοί φτιάχνουν μια πλειοψηφία, ακόμη και αν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, γι' αυτό το είπα, πούν ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Και έστω και κάποιε ελληνικέ τρέμμασες που δεν συμφωνούμε. Αυτοί θα μαζέψουν το 75% των πιστωτών και θα σύρουν, και... και... Θα σύρουν του υπόλοιπου σε μια συμφωνία. Αυτό όμω προσέξτε, ισχύει από το 2013 και μετά. Πρέπει λοιπόν να πετύχουν αυτό το πράγμα, είτε με το καλό είτε με το άγριο. Με το άγριο θα είναι το εξή. Προβλέπω, ναι. παρότι δεν έχει γραφτεί πουθενά, έχω μια αίσθηση ότι στις 23 Οκτωβρίου που θα μαζευτούν οι αρχηγοί θα γίνει πρόταση η, η αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας να μην έχει έναρξη τον Ιούνιο του 2013 και το νομισματικό ταμείο τον Ιούνιο του 2013 αλλά να έχει όλο αυτό το πακέτο έναρξη πρώτη πρώτου του 2012 ή λίγο αργότερα ή Ιούνιο του 2012, να το φέρουν πιο κοντά. Αυτή θα είναι μία πρόταση. Και η δεύτερη πρόταση θα είναι να πιεστεί να γίνει μια φιλική αναδιάρθρωση χρέου. Άρα λοιπόν επί της ουσίας ο ΙΕΦΣΕΦ έχει πάρει όλες τις εξουσίες ελεγχόμενης πτώχευσης και θα διασφαλίσει, αυτό του νοιάζει, θα διασφαλίσει τις τράπεζες, τις γαλλικές και τις γερμανικές από μια μελλοντική καταστροφή εάν γίνει αναδιάρθρωση χρέους. Δεν θα εγγυηθεί τίποτε για τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και θέλω να το κρατήσουμε αυτό να το αναλύσουμε και θα εγγυηθεί τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μόνο, όχι όμως και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και όλο αυτό θα είναι ένα πακέτο ελεγχόμενη πτώχευση, όπου θα ισχύει πλέον ένα έλεγχο από την Ευρώπη, όπου αυτό που κάνει η Τρόικα θα θεωρείται παιδική χαρά, διότι θα εγκατασταθούν εδώ γκάουλάιντερ οι οποίοι θα διοικούν την Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχουν και τώρα. Ναι, αλλά τότε θα κάνουν, θα του βλέπετε άμεσα. Θα συντάσσουν τον προπολογισμό Τα, Τα πάντα. Και αυτά όλα θα γίνουν με υπογραφέ δικέ μα. Έτσι ε, ω Ελλάδα εννοώ, από την πλευρά τη κυβέρνηση. Αυτό επιθυμούν να κάνουν. Εγώ διαφωνώ βεβαίω και εσείς και πολλοί άλλοι, αλλά αυτή είναι μια στρατηγική που εξελίσσεται και αυτό θα συνδυαστεί με μείωση, δραματική μείωση των μισθών, των συντάξεων, ξεπούλημα τη περιουσία των 50 δις και πάει λέγοντα. Αυτό όλο το πακέτο, προσέξτε, θα ονομαστεί και είναι ελεγχόμενη πτώχευση και θα θεσμοθετηθεί επί τη ουσία έχει θεσμοθετηθεί λοιπόν ένα-δύο σημεία. Είτε με το καλό είτε με το άγριο θα το περάσουν. Άρα λοιπόν από τι αρχέ του 12 ο στόχο του είναι να ισχύσει η ελεγχόμενη πτώχευση για την Ελλάδα. Και το λέω πρώτη πρώτη του 12 γιατί κλείνουν κύκλοι σε επίπεδο λογιστικό, σε πολλά επίπεδα και ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει θα τους βοηθούσε να ξεκινάει από την αρχή του έτους. Αν δεν το κάνουν εκεί θα πάει στον έκτο ή στον 7ο του 2012. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Τι σημαίνει κούρεμα, ελεγχόμενη χρεοκοπία. Ξέρετε τι απόψει που ακούγονται. Μετά όμω, πριν πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψη, κύριε Μαριά, γιατί θα συζητήσουμε πάρα πολλά. Ο κόσμο πρέπει να ακούσει πάρα πολλά από σας απόψε. Θέλω μαζί να κάνουμε μια επιστροφή στον χρόνο. <κυρί> να μα πείτε επιγραμματικά, αν κάτι γνώμη σα το δούνου του ήρθε να βοηθήσει με τη μαγική συνταγή που έχει αποτύχει παντού, αλλά πάντω ήρθε να βοηθήσει κατόπιν πρόσκληση ή αν μεθοδεύτηκε η εμφάνισή του. Αν υπήρχε άλλο δρόμο, πολύ γρήγορα να μα τα πείτε αυτά τα στοιχεία. Πριν από όλα όμω, και εσεί και οι τηλεθεατέ, θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο που ετοιμάσαμε και αφορά τα προεκλογικά σποτ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αρξάμενα από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, φτάνοντας στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, τα θυμάστε τα περίφημα παπαγαλάκια, εάν σήμερα μπορέσουμε με ηρεμία να παρακολουθήσουμε τα παπαγαλάκια που η Νέα Δημοκρατία στη θα δούμε ότι τα παπαγαλάκια λέγανε αλήθεια τελικώ, δεν ήταν παπαγαλάκια, και αντιστρόφως, τα όσα υπόσχονταν το Πασόκ ήταν το ακριβώ αντίθετο που δεν συνέβη. Πάμε να το δούμε. Λουκέτο! Λουκέτα. Λουκέτα, πατού! Θα πεινάσεις! Θα πεινάσεις! Λουκέτα! Καταστροφή... Τελειών Λουκέτα Λουκέτα! λουκέτα Κάποιοι επενδύουν σε Λουκέτα. Εμείς επενδύουμε σε σένα. Επενδύουμε στη μικρή και μεσαία επιχείρηση ενεργοποιούμε νέες δράσεις του προγράμματος Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υλοποιούμε πρόγραμμα εγγύησης δανείων για κεφάλαια κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η πρώτη φάση στήριξε άμεσα 27.388 επιχειρήσεις με δάνεια ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και εξασφάλισε 120.000 θέσεις εργασίας και συνεχίζουμε. Εσύ ξέρεις την αλήθεια. Νέα Δημοκρατία. Με ΣΥΜΑΧΟ εσένα. Έξι χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε την οικονομία σε κατάρρευση. Για την ανοικοδόμησή της χρειάζεται αναθέρμανση και όχι πάγωμα της αγοράς. Ψηφίζουμε άμεσα πέντε νομοσχέδια για την ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Χτίζουμε έτσι την απαραίτητη βάση για το επόμενο βήμα. Παραγωγή νέου πλούτου και νέων θέσεων εργασίας με την πράσινη ανάπτυξη. Ήρθε η ώρα να χτίσουμε μια δυνατή οικονομία. Πασόκ. Πρώτα ο πολίτης. Καταστροφή! Καταστροφή! Φόρη! Φόρη! Καταστροφή! Θα χάσει το σπίτι! Τζάνι! Αμήνε χωρί δουλειά! Καταστροφή! Φόρη. Καταστροφή! Ανεργία! Πάλι και φόρη. φόρη! Ακούσατε πολλά για αδιαφορία απέναντι στον πολίτη. Ακούστε τώρα και την αλήθεια. Εργαζόμαστε για ένα κοινωνικό κράτος σιγουριάς και ασφάλειας. Καταργήσαμε το φόρο κληρονομιάς, το φόρο για γονικές παροχές και απαλλάξαμε την πρώτη κατοικία από φορολογία. 160.000 οικογένειες το χρόνο ωφελούνται από αυτό το μέτρο. Πήραμε μέτρα προστασίας για τους δανειολήπτες. 616 εκατομμύρια διατέθηκαν μόνο κατά το 2008 για άτοκα δάνεια και επιδόματα ενοικίου στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. 600.000 εργαζόμενοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Πήραμε μέτρα στήριξη τη μητέρα και τη εργαζόμενη. Χιλιάδε ασφαλισμένε στο ΙΚΑΕΤΑΜ έχουν κάνει χρήση του μέτρου τη πρόσθετη εξάμηνη άδεια δίνουμε 2.000 ευρώ στη μητέρα για κάθε παιδί που αποκτά από το τρίτο και μετά. 186.000 πολίτεκνες και πάνω από 300.000 τρίτεκνες μητέρες εισπράττουν πλέον το πολιτεχνικό επίδομα. Εσύ ξέρεις την αλήθεια. Νέα <ΣΣ> Δημοκρατία. μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, κύριε Μαριά, είδατε ότι τελικά τα σποτ. Οι αλήθειε ήταν μέσα στο ψέμα και το ψέμα ήταν μέσα στι αλήθειες. Αυτή είναι η διαστροφή των δύο μεγάλων κομμάτων. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε εδώ στην Κρήτη και υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί οπαδοί και φίλοι του Πασού. Α, ανεξάρτητα από αυτό, ο κόσμο καταλαβαίνει τι. Εγώ το λέω για το εξή. Πάρα πολλοί με σταματούν, με ρωτούν. Ε, τελικά, ήξερα ο Παντρέο, δεν ήξερε τι έγινε. Ανησυχούν πάρα πολύ γιατί όσοι τον ψήφισαν ή τον πίστεψαν θα ήθελαν ναι. ο οπαδί και φίλοι του Πασόκ τα πράγματα να είναι ας πούμε διαφορετικά. Δηλαδή να είναι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ και αναγκάστηκε να πάρει αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, το λέει πάρα πολλοί κόσμος. Α, παρότι μέσα τους όλοι πιστεύουν ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Ε, θα σε έκανε εντύπωση και εσά και σε πολλού πώ σε 10-15 μέρε από την ώρα που ήρθε το Διεθνέ Ομισματικό Ταμείο φτιάχτηκε το μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση τα υπογράψαν όλα. Πράγματα που δεν γίνονται. Λοιπόν, έχω εδώ ναι. στο βιβλίο, στη σελίδα 58, την αποκάλυψη που έκανε ο κύριος Στροσκάν. και έχει δημοσιευτεί, βέβαια, και σε ελληνικέ εφημερίδε. Και θέλω να πω ότι το βιβλίο αξιοποιεί ελληνικέ εφημερίδε ω πηγέ. Έτσι. Ε, και κυρίω εφημερίδε που στηρίζουν το μνημόνιο. Γιατί? Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτά τα οποία λέγονται. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα. Ο Στροσκάν. Ο Στροσκάν το λέει αυτό. Ο Στροσκάν, ναι. ναι. Ε, δεν είναι αυτό. Δεν... Ε, Όπω ξέρετε, βγήκε λίγο και ψέλισε δύο κουβέντε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ο τότε, ο κυριο Πεταλότη. Όταν, λέει υπερβα... όταν λέω υπερβάλλοντα πω όταν ήρθε το ΔΝΤ στην Ελλάδα, κλείσαμε το θέμα σε 15 μέρε. Το κλείσαμε σε 15 μέρε. Διότι δουλέψαμε επί μήνε πριν με τι ελληνικέ αρχέ. Και το κάναμε υπόγεια. Γιατί αυτό. Γιατί οι ελληνικέ αρχέ επιθυμούσαν την Παρέμβαση του Διεθνού Ταμείου, αν και ο Παπανδρέου για πολιτικού λόγου δεν το έλεγε στο λαό. Αλλά από την αρχή με είχε πάρει πολλέ φορέ τηλέφωνο κλπ. Επομένω, εδώ αυτό εξηγεί και γιατί ενώ η Ελλάδα μπορούσε να δανειστεί το 2010. Το πρώτο τρίμηνο, τα 53 δι που χρειαζόταν, δεν το έκανε. Το είχαμε πει στην εκπομπή ναι, ναι. σα. Προσφέρονταν εδώ. τότε. Προσφέρονταν, υπάρχει και. Και ο... με ευνοϊκού για Έτσι. εκείνη την εποχή. Όρου. Υπάρχει εδώ ο αναλυτικό πίνακας. Αν θέλετε προ την κάμερα που υπάρχει δίπλα σα. Ναι, δεν ξέρω ναι, ναι. Είναι. ναι, ναι. Υπάρχει εδώ λοιπόν ο αναλυτικό αν πίνακα. Εδώ είναι. Έτσι. Λοιπόν, και λέει 21η με 24 πρώτου Ε, πήραμε κάποια χρήματα. Αυτό πρώτου... Προσφέρθηκαν 25 δις εδώ είναι και πήραμε μόνο 8. Ε, 4 τρίτου προσφέρθηκαν 16 δις, πήραμε μόνο 5. Σύνολο προσφέρθηκαν 53,490. 53 δις χρειαζόμασταν, αλλά μας δώσαν και 500 εκατομμύρια παραπάνω προσφορά. Πήραμε 23,990. Αυτά είναι από δημοσίευμα τη ελευθερωτυπία. Ο καθένα τα βλέπει. Λοιπόν, και ρωτά, ή ρωτούσαμε τότε, καλά, ο Ανδρέο, γιατί δεν πήρε τα λεφτά ενώ τα προσφέραν. Μα αποδεικνύεται ότι είχε ήδη συμφωνήσει ότι θα πάει στο Δέλτα Νιτάφ. Επομένω, δεν ήθελε να καλύψει τι δανειακέ ανάγκε, αφού θα πήγαινε στο Δέλτα Νιτάφ. Και όλη η ρωτουσαμε τοτε καλα από τη μυστική διπλωματία απέδειξε πραγματικά ότι γινόταν πηγαινε στο δελτα και συζητήσει από το 2009 και μετά τι εκλογέ, να μην πω και Συγνώμη, πριν. Συγγνώμη, εγώ δικαιούμαι να εικάσω ότι το ΔΝΤ αυτοί οι Ευρωπαίοι κάναν bypass με τον Παπανδρέο, παρακάμπτοντα τον μέχρι τότε πρωθυπουργό Καραμαλή, ή και ο Καραμαλή ήταν ενήμερο και μέσα στο κόλπο, έτσι όπω το περιγράφετε εσεί. Κοιτάξτε, υπάρχει μια. Απλά είχε απολέσει τη, τη λαϊκή στήριξη πλέον και δεν μπορούσε να το λειτουργήσει το σχέδιο. Υπήρχε μια αποκάλυψη ενό Γερμανού αξιωματούχου, ο οποίο είχε πει ότι συναντήθηκε με τον Παπανδρέο ω αρχηγό τη αντιπολίτευση το Φεβρουάριο του 9. Και το είπε ο Παδρέο λίγο πολύ ότι δεν επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργό, γιατί ξέρει τα χάλια τη Ελλάδα και τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Επίση, ο Καραμαλή γνώριζε τα πάντα. Πηγαίνοντα κανεί πίσω σε εφημερίδε, βλέπει ότι ήξερε και είχαν γίνει και παρατηρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα πράγματα θα ξεφύγουν και ότι έπρεπε να πάρει πολύ πιο σκληρά μέτρα. Με την έννοια να μειώσει τι δαπάνε, διότι θυμόσαστε γινόταν μεγάλο πάρτι και επί Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο σε επίπεδο προσλήψεων αλλά κυρίω σε επίπεδο δαπανών. Θυμόσαστε αυτά τα περίφημα Golden Boys, τα οποία υπήρχαν σε όλε τι δημόσιε επιχειρήσει. Επειδή μα και από τη Λαμία, η Λάρκο, αν θυμόσαστε τότε, mm -hmm. είχε από 6 διευθυντέ, είχε, είχε 56 διευθυντέ. Και ο καθένα έπαιρνε, α πούμε, από 5 έω 6 έω 10.000 ευρώ. Αυτό το πάρτι το τεράστιο Τίναξε στον αέρα. Θυμόσαστε τον πρόεδρο του ΟΠΑΠ που έπαιρνε πόσε χιλιάδε ευρώ. Άρα λοιπόν όλο αυτό είχε επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Καραμαλή να μαζέψει τα πράγματα. Δεν έπαιρνε όμω μέτρα. Αυτό το περίφημο τέμπτε, αν θυμόσαστε, που δίνανε κάτι δάνεια, αποδείχτηκε ότι όλα αυτά τα δάνεια τα πήρανε Δικηγόροι, φαρμακοποιοί, γιατροί, οι οποίοι δεν είχαν κανένα λόγο να δανειοδοτηθούν διότι είχαν χρήματα, του φώναζαν μάλλον οι τράπεζε και του λέγανε: Ξέρει, κάτι μπορεί να πάρει ένα δάνειο, το πέραν και μετά το βάζανε κατάθεση στην τράπεζα με αυξημένο επιτόκιο. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η ιστορία που μπορούσε να πάει για την ανάπτυξη κλπ. δεν πήγε επί Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το μαγαζί το είχαν διαλύσει. Έρχεται πλέον ο Παπανδρέου και εδώ είναι το ζήτημα. Και έρχεται με ένα πρόγραμμα που το ακούσατε να δώσει και να ενισχύσει τα χαμηλά στρώματα. Λοιπόν, το ξεκινάει ω κίνηση. Να ενισχύσει τα χαμηλά στρώματα. Και το ψηφίζει, ένα... ναι, ναι. ψηφίζει κιόλα, έτσι. Και στον ένα μήνα αρχίζει και αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό που αποκαλύπτω στο βιβλίο είναι ότι στι 11 Δεκεμβρίου του 2009 ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν ο Παπανδρέου, και αναφέρομαι σε πράγματα τα οποία τα έχει αποκαλύψει. Αποκαλύψει, ναι, ο Στροσκάν. Ο Παπανδρέου λοιπόν λέει ότι μάλλον θέτει το θέμα στο Στροσκάν και του λέει ο Στροσκάν ότι κοίταξε για να μπει στο Δελτανιτάφ πρέπει να συμφωνήσει η Μέρκελ και οι υπόλοιποι. Οπότε πήγαινε να τους δεις γιατί αν δεν πάρεις το ok από αυτούς δεν προχωράς. Και τι κάνει ο Παπανδρέο. 11 Δεκεμβρίου του 9 πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τους ενημερώνει. Και εισπράττει κατηγορηματική άρνηση. Ανταυτού του ζήτησαν, τον Παπανδρέο, διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών. Λοιπόν, αφού του είπε: Εγώ δεν πάω καλά, του λένε, κοίταξε, μην κάνει στάση πληρωμών. Ένα. Δεύτερον, ανοίγει διαδικασία με το Διεθνέ Ομισματικό Ταμείο. Και τρίτον, και το είχα πει στην εκπομπή σα, αλλά αποδεικνύεται από εδώ, ο Τρισέ μα καρφώνει. Διότι όταν ο Τρισέ στι 11 Δεκεμβρίου μαθαίνει ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα και ο Πανδρέο μπορεί να, πάρει, να κάνει κινήσει με το ΔΝΤ, βγάζει απόφαση στι 18-12 του 2009, και το λέει η Wall Street Journal, και λέει ότι δεν θα δέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ομόλογα από πρώτης πρώτου του 10, τα οποία είναι προβληματικά και εννοούσε την Ελλάδα. Αμέσως λοιπόν τεινάζονται στο σπρέ... τα σπρέντες στον αέρα. Δηλαδή εδώ παίχτηκαν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία μετά το διάλειμμα μπορούμε να τα εξηγήσουμε και πώς εντάσσεται η Ελλάδα και τι μπορούσε να κάνει πριν το Μάη του 10 όπου Ανδρέο και η υπάρχουσα κυβέρνηση. Κρατήστε το αυτό, πάμε σε διακοπή ω εξή. Με τα προεκλογικά μηνύματα είναι 2,5 λεπτά. Κώστα Καραμαλή, Γιώργου Παπανδρέου, Σεπτέμβριο, πριν τις εκλογές 4 Οκτωβρίου. Μες στις κουβέντες που χρησιμοποιούν, επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο κύριος Μαριάς. Η πορεία της οικονομίας τα επόμενα δύο δύσκολα χρόνια είναι κρίσιμη και αποτελεί εθνική πρόκληση κάποιοι προσφέρουν κούφιες ελπίδες χωρίς σχέδιο, χωρίς ούτε ένα δυσάρεστο μέτρο, με υποσχέσεις σε όλους. Έτσι οδηγούν την οικονομία σε επικίνδυνα διέξοδα. Όμως, η ελπίδα δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Έχουμε τη γνώση να χειριστούμε τις δυσκολίες. Έχουμε το θάρρος να εφαρμόσουμε τις αναγκαίες πολιτικές. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε μια ειλικρινή πολιτική που είναι υπεύθυνη, αναγκαία και συγκεκριμένη. Σας καλώ να κερδίσουμε την ελπίδα. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που δεν πνίγεται στα προβλήματά της, αλλά απελευθερώνει τις μεγάλες της δυνατότητες, τις δυνάμεις όλων μας. Θέλει δουλειά για να κάνουμε το κράτος μας αποτελεσματικό. Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικέ τη χώρα μα. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Για να ξεπεράσουμε του εαυτού μα και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία τη. Μια Ελλάδα που μπορεί. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός, είναι μπροστά μας. Πάμε. Έρχεται φύελα. Θέλουν ισχυρό δικοματισμό για να πληρώσει εσύ την κρίση. Δεν πάει άλλο. Αντεπίθεση. Επιστεύσου τη δύναμή σου. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δυνατός ο λαός. Στον επόμενο χρόνο η χώρα θα έχει περισσότερους φτωχούς. Στον επόμενο χρόνο η χώρα θα έχει περισσότερους χαμηλόμισθου νέους. Στον επόμενο χρόνο η χώρα θα έχει λιγότερα εργασιακά δικαιώματα για όλους. Ώρα για αισιοδοξία. Ώρα για ανατροπή. Για τις ανάγκε των πολλών. ΣΥΡΙΖΑ ΤΩΡΑ. Συνασπισμό ριζοσπαστική αριστερά. Λοιπόν, κύριε Μαριά, επιστρέφοντα στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή, ο πρώην πρωθυπουργό που γνώριζε αλλά απέρχονταν, ο νυν πρωθυπουργό που έρχονταν γνωρίζοντα αλλά δεν έλεγε και τα δύο κόμματα τη αριστερά που περιέγραφαν βεβαίω το κρεσέντο των εργασιακών υποχωρήσεων, αλλά για το χρέο κουβέντα κανεί. Κοιτάξτε, είναι προφανέ, αυτό φάνηκε και από το debate όταν ο Πανδρέο ρώτησε τον Καραμαλί, είναι τα στοιχεία έτσι, ίσω είναι λίγο αλλιώ που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως είχε πληροφορηθεί ότι τα στοιχεία ήταν διαφορετικά. Επομένως, ε, τουλάχιστον όσον αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα, κανείς από αυτούς δεν είπε την πραγματικότητα. Αλλά επειδή μπήκαν και άλλα γεωπολιτικά μέσα, εγώ πιστεύω ότι ο Καραμαλής όφιλε να πει την αλήθεια σε σχέση με το άνοιγμα της Ελλάδας προς τη Ρωσία και τις πιέσεις οι οποίες έγιναν και αποκαλύφθηκαν αργότερα. Επίσης δεν είπε τίποτα για τις παρακολουθήσει που του κάνανε και νομίζω ότι έπρεπε και αυτό να το πει και να θέσει τα ζητήματα ξεκάθαρα. Ταυτόχρονα και ο Πανδρέο, μια σειρά άλλα ζητήματα όπω γίνονται τώρα, η μυστική διπλωματία δηλαδή με τον Στρόσκαν, πριν με τη συνάντηση τη μυστική στο Λουξεμβούργο, αν θυμόσαστε το Μάιο, νομίζω, του 11 που έγινε, χαμό 6 Μαου το βράδυ, που λέγανε ότι η Ελλάδα βγαίνει. Συγγνώμη, είναι ευρώ... κακό μια χώρα η κυβέρνησή τη να κάνει και μυστική διπλωματία, εάν είναι εποφελία τη χώρα, δεν το κατάλαβα. Ευτυχώ η μυστική διπλωματία. Προβλέπεται η μυστική διπλωματία, είναι, δεν είναι unfair, είναι μέσα αν θέλετε, τι δυνατότητε που έχει μια κυβέρνηση να Τι Την επικρίνεται και γι' αυτό. Η μυστική διπλωματία είχε αποδειχθεί ιστορικά, όπω και στο συγκεκριμένο, ότι βλάπτει το λαό. Η μυστική διπλωματία με το Δέλτα ήταν μια μεγάλη ιστορία για να μπει η Ελλάδα όταν είπε πάμε. Εγώ καταλάβαινα κι εσεί άλλα, αλλά από παντρέω εννοούσε πάμε μάλλον στο Δέλτα Νιτάφ. Λοιπόν, α, αυτό σημαίνει μυστική διπλωματία και τώρα οφείλει να ενημερώσει ξεκάθαρα, αν όχι όλου εμά, τουλάχιστον του πολιτικού αρχηγού, τι συζήτησε με το Ρομπάι και τι συζήτησε με τον Γιούνκερ και τι σημαίνει κούρεμα. Αλλά το αφήσουμε μισό λεπτό. Και επίση αυτό που δεν είδαμε από κανέναν και έχετε δίκιο τόσο πολύ να έχει αναλυθεί είναι η έννοια του χρέου. Διότι επαξουσίας. τα κόμματα και τη αριστερά, ορθώ βεβαίω ανέλυαν την επίθεση του νέου φιλελευθερισμού, την κρίση του καπιταλισμού κλπ. Αλλά το κομμάτι του χρέου και πώ αυτό μπορούσε να εξελιχθεί σε άσχημη κατάσταση για την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα κομμάτι που θα μπορούσαν να το έχουν αναλύσει και τα κόμματα αυτά πολύ περισσότερο. Εν περιπτώσει, αυτή ήταν η κατάσταση. Α πάμε λοιπόν στη θέση του Παπανδρέου. Γιατί είναι να, σημαντικό να είχα, αυτό. Να είχαμε κάνει άλλε επιλογέ. Τώρα το γνωρίζουμε. Θα μου πείτε. Ουδή προφήτη ναι. μετά Χριστόν, έτσι. Αλλά, αλλά υπήρχαν. Τι δείχνουν τα στοιχεία, υπήρχαν άλλε δυνατότητε. Μα είπατε καταρχήν ότι μα προσέφεραν 54 τόσα δι. Ναι. Εμεί πήραμε μόνο τα 24. Νομίζω ότι τα λάθη που έκανε, α τα πω λάθη α μην το πω, ένα σχέδιο γενικότερο, γιατί υπάρχει και μια άποψη ότι υπήρχε ένα ευρύτερο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να χτυπήσουν το ευρώ και ότι μοχλός για το χτύπημα του ευρώ θα έπρεπε να είναι και μπορούσε να είναι η Ελλάδα και ως εκ τούτου αξιοποιήθηκε η όλη η ιστορία στην Ελλάδα εν ή ασυνείδητα, εδώ δεν είναι η θέση μου, ήρθα να κουβεντιάσουμε ναι, πολιτικά. Ναι, αλλά έχει πολιτικά. παρασύρει και τις ΗΠΑ αυτό το σχέδιο τώρα ναι, 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 στην κρίση. Με ναι, 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 κάποιο. η μία άποψη λοιπόν είναι αυτή, η άλλη είναι ότι η Ελλάδα είχε εμπλακεί ένα τεράστιο πρόβλημα και έπρεπε να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, αυτό που είδαμε είναι το εξή. Πρώτον, υπήρξαν μυστικέ επαφέ με τον Στροσκάν. Ένα. Δεύτερον, υπήρξε ενημέρωση του Παπανδρέου όταν δεν ήταν έτοιμο. Πήγε και τα είπε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αμέσω κάρφωσε τα προβλήματα που είχαμε και το τι σκεπτόταν. Τρίτον, ο Τρισέ πήρε μέτρα ουσιαστικά κατά τη Ελλάδα. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε μια τέτοια άσχημη κατάσταση, συνήθω αποφασίζει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, όφιλε ο Παπανδρέο να φωνάξει κατά τη γνώμη μου του αρχηγού αμέσω μετά τι εκλογέ, όταν είδε την πραγματική εικόνα, και να πει: Κύριε, το χρέο είναι τόσο και θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Και ταυτόχρονα να αποφάσιζε τότε, κατά τη γνώμη μου, να κάνει μία μονομερή διαγραφή του επονίδη του χρέου και να προχωρούσε κανονικά. Όταν λοιπόν δεν τα έκανε αυτά. Όταν είπε τα προβλήματά μας στους άλλους και οι άλλοι Βεβαίω το μετέφεραν στι αγορέ, διότι όλοι αυτοί οι ηγέτε είναι παπαγαλάκια στην ουσία των τραπεζών. Όταν λοιπόν έμαθαν οι αγορέ ότι η Ελλάδα έχει τα προβλήματα, άρχισαν να επιτίθενται. Όταν η Ελλάδα επί τρίμηνο έχασε την ευκαιρία να δανειστεί τα 53 δι να διασωθεί, πλέον τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν. Όταν παρόλα αυτά που φτάσαμε εκεί πέρα δεν έθεσε με το επιτάσιο στον Παπαναδρέο την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, ψέλισε το άρθρο 122 παράγραφος 3, διδίτρα αλληλεγγύης, την ψέλισε, την είπε δύο φορές και δεν επέμενε. Μετά δέχτηκε όλη την ιστορία που το επέβαλε η Μέρκελ και οι υπόλοιποι και από εκεί και πέρα άρχισε η ιστορία και η τεράστια κατηφόρα. Όταν λοιπόν εσύ είσαι ένα παίκτη, οι άλλοι σε έχουν ανάγκη, οι άλλοι φοβούνται γιατί είδατε τι σα διάβασα. Του είπαν να διασφαλίσει ότι δεν θα κάνει στάση πληρωμών. Εκεί ήταν το μυστικό. Έπρεπε στη συγκεκριμένη στιγμή να ανακοινώσει μονομερό τη στάση πληρωμών. Ούτε καν να του εν... να τους πληροφορήσει. Άρα λοιπόν όταν δεν κάνει αυτά την ώρα που πρέπει για να του φέρει στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση, να πετύχει τη νέα δανειοδότηση με καλύτερου όρου, να έχει κουρέψει το χρέο τότε. Και αποκαλύπτεται σε ένα δημοσίευμα που διάβασα σήμερα ότι, ελεγχόμενο βέβαια, αλλά υπήρχε μια πληροφορία, ότι οι Αμερικανοί είχαν πει στον Παπανδρέου ότι ναι, με να μπει στο μηχανισμό, αλλά να κάνει κούρεμα τότε. Δηλαδή ήταν μια πρόταση. Και επίση, αυτό μπορεί να το εξετάσετε δημοσιογραφικά, συγκεκριμένη γαλλική εταιρεία είχε ήδη καταθέσει στι αρχέ του 10 στο Μέγαρο Μαξίμου πρόγραμμα αναδιάρθρωση χρέου με λεπτομέρειε. Πώ ε, θα γινόταν και υπό ποιε προποθέσει. Όταν λοιπόν αυτά τα αφήνει και σου ξεφεύγουν, γιατί δεν θέλει να τα χαλάσει με τη Μέρκελ, γιατί πρέπει να είσαι το καλό παιδί, ή αρχίζουν τα άλλα σενάρια που λένε όχι, ήταν η Ελλάδα πλέον ο μοχλό μια κατάσταση προκειμένου στον πόλεμο το νομισματικό μεταξύ δολαρίου και ευρώ να εκτυπάξει εκ των έσω ένα χτύπημα του ευρώ και να μπει μέσα στην καρδιά της Ευρωζώνης το ίδιο το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο. Αυτά όμως ως λεπτομέρειες του παζλ μπορεί να τα δει κανεί ιστορικά αργότερα όταν θα βγουν τα στοιχεία. Δεν μπορεί να έχεις τις πλήρες αποδείξεις του πώς πήγαν τα πράγματα και δεν θέλω σε αυτή τη συζήτηση Μάλιστα. να αυθαιρετούμε και να πηγαίνουμε ως, σε υποθέσεις. Κύριε Μαρία, υποθέσεις. πείτε μου, υπάρχει ένα σημείο κομβικό, το αναφέρετε και στο βιβλίο σας και θα κλείσουμε αυτή, αυτή την ενότητα, γιατί δύο χρόνια μετά ο κόσμο, πέρα από όλα αυτά τα σενάρια, νιώθει στο πετσί του μέρα με την ημέρα τη φτωχοποίηση. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα, ο στόχο ο πρωθυπουργικό σπίτι με έναν εργαζόμενο. Διαβάζετε ανάποδα πλέον. Σπίτι που θα δούμε ποιο δεν είναι άνεργο. Πείτε μου, σα παρακαλώ, είναι η συνάντηση του Λουξεμβούργου κομβική στιγμή και στο βιβλίο σα υπονοείτε ότι στη συνάντηση αυτή του Λουξεμβούργου, την περίφημη τη θυμίζω για τους τηλεθεατές που διέρευσε και τρέχαν όλοι στα ITM εκείνη τη βραδιά, υπήρξε η πιθανότητα ο Έλληνας Πρωθυπουργό να υπενόησε και έξοδο από το ευρώ. Ακούστε, ε, αυτά που λέτε έγιναν στις 6 Μαΐου 2011, εδώ είναι στο κείμενο. Βρήκα ένα δημοσίευμα της εφημερίδας η Καθημερινή που δεν του έδωσε σημασία κανένας. Διότι θυμόσαστε ότι βγήκαν τότε τα δημοσίευματα και το Σπίγκελ και είπε «Η Ελλάδα ετοιμάζεται να Οι φύγει από το ευρώ ένα, το βράδυ, ναι. ή πάμε σε αναδιάρτρωση χρέους». Και βγήκε η κυβέρνηση και είπε «αυτό είναι προβοκατόρικο δημοσίευμα». Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως έμπαινε το ευρω η παμε σε αναδιαρθρωση χρέο. και βγηκε η κυβερνηση και ειπε αυτο ειναι προβοκατορικο δημοσιευμα Έτσι. απο εκει και περα ομως εμπαινε το ερωτημα ποιο ήταν αυτός που είπε «θα φύγουμε και θα πάμε πίσω στη Δραχμή». Λέει λοιπόν 7 Πέμπτου 2011, σελίδα 4 καθημερινή. Γιατί θέλω πάντα να μιλάω με στοιχεία. Και λέει λοιπόν εδώ. Που δεν το πρόσεξε κανεί, δεν του έδινε σημασία καθόλου. Μάλιστα λέει κατά ορισμένε πληροφορίε το θέμα έθεσε ο ίδιο ο Γάμα Παπανδρέου στι επαφέ που είχε με κορυφαίου ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέροντα πω με την τροπή που λαμβάνουν οι εξελίξει, προσέξτε, η Ελλάδα πιέζεται για έξοδο από το ευρώ. Αυτό το στο τηλέφωνο στου άλλου. Καθώ τυχόν, αυτό έχει σημασία για το μέλλον. Καθώ τυχόν αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέου με κούρεμα των ομολόγων δεν συνιστά λύση, κόμμα, αφού θα είχε καταστροφικέ συνέπειε για τα ασφαλιστικά ταμεία και το τραπεζικό σύστημα. Κρατήστε το για αργότερα αυτό. Τι να το κρατήσουμε, μέχρι τον Ιούλιο αυτή δεν είναι η θέση τη ελληνική κυβέρνηση. Το Μάλιστα, κούρεμα ισοδυναμεί με καταστροφή. Αυτό έτσι, δεν είναι, λέει. Ακούστε ναι. τώρα. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πω αυτή η επισήμαση του Πρωθυπουργού, που είπε για επιστροφή στη Ράχμη, χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την προβοκατόρικη διαρροή προς το και τα κτλ. Ενώ είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργό ποτέ δεν έθωσε ζήτημα αποχώρησης Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν τι αποδεικνύεται ότι στις κουβέντες που έκανε στη μυστική διπλωματία ο Πανδρέου υπενόησε με τον ΑΒ τρόπο επιστροφή στη Δραχμή. Και γι' αυτό βγήκαν οι Γερμανοί και το είπαν. Δεύτερο, αυτό που έχει αξία είναι να κρατήσουμε ότι κούρεμα του ελληνικού χρέους σημαίνει καταστροφικές συνέπειες για τα ασφαλιστικά ταμεία κυρίως και για τις τράπεζες και έχει σημασία για το μέλλον. Και τρίτον βάζω το ερώτημα, αν βιέος γίνει κούρεμα των ελληνικών ομολόγων κατά 50% τότε δεν θα γίνει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό, δηλαδή να πιεστεί εξ αντικειμένου η Ελλάδα για έξοδο από το ευρώ. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο σήμα σας παρακαλώ πολύ. Αυτό Αυτέ... είναι το σήμερα. Ναι, Γιατί α, το κούρεμα γι αυτό σημαίνει. Γι, α, γι' αυτό είπα πάμε στο σήμερα. <laughs> Ακούστε όμω. Ο κόσμο τι τελευταίε δέκα μέρε έχει πάθει πάλι μια παράκρουση. Αιτία είναι yeah. ο τρόπο και η ροή των πληροφοριών μέσω διαρρών, σενάριο επί σενάριο, λεξιλόγιο επί λεξιλόγιο. Η ουσία είναι μία. Με, θα έλεγε κανεί, κορονίδα το τι συνέβη σήμερα. Έχουμε τη δήλωση ενό μεγάλου παίχτη στο εσωτερικό, τραπεζίτη, ηρακλιώτη μάλιστα στην καταγωγή του κυρίου Σάλα ο οποίος σε αντίθεση με ένα κλίμα που ξαφνικά φτιάχτηκε πανηγυρικό, ότι καλό είναι το κούρεμα, πάμε σε κούρεμα και α είναι και 50% και 60% και η χώρα ναι μεν θα μπει σε μια διαδικασία ελεγχόμενη στόχευσης, αλλά δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις και μειώνεται το δανεισμό της, μειώνεται επιτόκια, βγαίνει ο κύριος Σάλλας και λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ουσιαστικά αυτό το κούρεμα, μην ακούτε του 50% και 60%, δεν ωφελεί τη χώρα πάνω από 10 δις. Ένα. Δύο. Όσοι το ετοιμάζουν και απευθύνομαι λέει και σε αυτού που θα πάρουν τι αποφάσει, δηλαδή στο πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να ξέρουν ότι στο εσωτερικό η χώρα θα βγει χαμένη και στο τραπεζικό τη σύστημα και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό που μα είπατε προηγουμένω. Και τρία, λέει ο κύριο Σάλλα, ότι κανεί δεν μπορεί από τώρα να υπολογίσει πώ θα εξελιχθεί σε όλη την Ευρωζώνη η κατάσταση με ένα τέτοιο κούρεμα. Τι γίνεται τελικά, Είναι καλό το κούρεμα, κύριε Μαριά. Εσεί τι λέτε με τι αναλύσει, Γιατί κοιτάξτε, άμα χρωστάω 350 δις και μου λένε ότι μου κορεύουν το 50%, σκέφτομαι ότι είναι 175. Βγαίνει ο τραπεζίτης σήμερα και όχι ένα τυχαίο πρόσωπο και σου λέει δεν είναι 175 διότι εξαιρείται η Ευρωπαϊκή η Κεντρική Τράπεζα, αυτά δεν μας τα είχαν πει μέχρι σήμερα. Τώρα Έτσι. θα τα πω εγώ. Για πείτε μας. Λοιπόν, δεν ξέρω μου θυμίζει αυτό στο στρατό. Σου λέγανε πριν πα να καταταγεί, πήγε να κουρευτεί μόνο σου. Για να τα με την ψυλή, ναι. Γιατί αλλιώ έμπαινε μέσα και ήταν κάποιο άσχετο και σε κούρευε. Μπα, ακούστε. Πρώτον, ε, ο κύριος Σάλλας έχει μια τεράστια γνώση και ξέρει και πολλές λεπτομέρειες τις οποίες εμείς, οι πανεπιστημιακοί ή και άλλοι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Διότι βρίσκεται στο τιμόνι μιας σημαντικής τράπεζας, έχει ένα τεράστιο επιτελείο, έχει ένα τμήμα μελετών και επομένως αυτά που λέει τα έχει μετρήσει γιατί τον αφορούν και τον ίδιο ως τράπεζα του τι θα πάθει. Όταν λοιπόν έρχεται και σου λέει, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι 50% κούρεμα, μείωση, δεν σημαίνει ότι από τα 360 θα πάμε στα 180, αλλά στην πράξη το κέρδο θα είναι, λέει, 10 δις, είναι 15, αλλά μπας είναι μικρό. Έτσι. Αυτό είναι για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεύτερον, όταν στην 21η Ιουλίου που αποφασίστηκε το περίφημο πάλι κούρεμα, το κέρδος, το κλασικό, το άμεσο που είχε η Ελλάδα ήταν μόνο 12,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ακούστε αγαπητοί τηλεθεατές, τι. Για 12,5 δις μείωση του χρέους έχουμε απολύσεις 200.000 υπαλλήλων, ξεπούλημα 50 δις περιουσίας, μεσοπρόθεσμο 28 δις που δεν φτάνει και γίνεται 34 και λέω καλά, για 12,5 Έγινε όλη αυτή η ιστορία. Χαράτσια. Πού τα βάζει τα χαράτσια. Τα χαράτσια. Τριπλά και τριπλά πλέον. Τι απελευθερώσει επαγγελμάτων και έκανε μια παρένθεση τώρα που ήρθαμε ένα ταξί εδώ. Ήταν οι ταξιτζίδε εκεί κάτω στο, mm -hmm. στο χώρο του πρακτορείου και με είδαν και μου είπαν να το μεταφέρω. Υπάρχει τεράστια αγωνία για του ίδιου, για τι περιουσίε του. Οι περισσότεροι. Μάλιστα αυτό που με έφερε εδώ μου είπε ότι πέρυσι αγόρα στην άδεια 110.000 ευρώ και ο άνθρωπο έχει τρελαθεί. Άρα λοιπόν λέω εγώ, όλη αυτή η ιστορία έγινε για να πάρουμε το κέρδος των 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε απόλυτο νούμερο και μια δίθεν ανάσα για τα επόμενα 10 χρόνια που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι δίθεν ανάσα γιατί οι ίδιοι λένε ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η απόφαση της 21ης Ιουλίου ενώ καταχειροκροτήθηκε ο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο την έφτιαξε ο κύριος Άκερμαν και είναι αναλυτικά εδώ στο βιβλίο γιατί το βιβλίο καλύπτει μέχρι και το βράδυ στις 14 Σεπτέμβρη του 2011, δηλαδή τη συζήτηση που έκανε Μέρκελ, Παπανδρέου και Σαρκοζή τη τηλεδιάσκεψη. Ναι. Λοιπόν, ο Άκερ ενέστησε την ιστορία και είναι μία απόφαση η οποία βοηθάει τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες και όχι τις ελληνικές και όχι βέβαια τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή ήταν η απόφαση. Τώρα λοιπόν να καταλάβουν οι φίλοι μας το εξή. Όταν θα γίνει μείωση του χρέους, σημαίνει ότι αποφασίζουν ή ιδιότητα ναι. να χάσουν κάποιο ποσό από το κεφάλαιο και από του τόκου. Μάλιστα. Αυτό όμω δεν το κάνουν ανεφάλου τεινώ. Δηλαδή δεν λένε εντάξει είμαστε καλοί άνθρωποι. Από ό,τι βλέπω ότι η Εκκλησία δεν δέχεται να το κάνει. Λοιπόν, δεν είναι ούτε η Εκκλησία ούτε τίποτα αυτή. Λοιπόν, και δεν δέχονται έτσι να χάσουν τα λεφτά. Ποιο είναι, ποια είναι η αντιπαροχή. Η αντιπαροχή λοιπόν είναι πρώτον. Ότι όλοι αυτοί θα έχουν προτίμηση στο πακέτο εκποιήσεων 50 δις. Γι' αυτό έλεγε η Μέρκελ τόσο καιρό, δεν προχωράτε. Τι εννοεί, Θέλει να πουληθούν όλα τα φιλέτα. Θέλει να πουληθεί η ΔΕΗ, το Α, το Β. Αυτή την αγορά, ποιο θα την κάνει, Θα την κάνουν επιχειρήσει που θα είναι καθ' υπόδειξη των τραπεζών και των κρατών, των δανειστών. Δεν θα βγαίνει κανένα ανοιχτό διαγωνισμό. Θα πάνε λοιπόν και ο καθένα να πάρει αυτό που επιθυμεί. Ηδη υπάρχει δημοσίευμα στα ΝΕΑ και μπορούμε το δείξουμε μετά στο διάλειμμα. Είναι μέσα στο βιβλίο. Που Λέει ποιο είναι το γερμανικό μενού. Και είχε φωτογραφία τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Σόιμπλε και του συνεργάτε του. Τρώγανε σε ένα. Εστιατόριο. Σ... Ναι, του πήγανε σε ένα φτηνιάρικο εκεί πέρα. Λοιπόν, και εκεί του είπαν τον πίνακα το τι επιθυμούν να πάρουν οι Γερμανοί. Και ο Ρέσλερ που ήρθε ο ε, αντικαγκελάριο έφερε μαζί του επιχειρηματίε να κλείσουν τι Όταν λοιπόν θα κάνει κούρεμα, εννοούν. Ναι, θα χάσουν δίθεν τόσα, αλλά θα πάρουν αυτέ τι εταιρείε, θα πάρουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερο, θα μπει εδώ ρύθμιση στο πώ θα προχωρήσει η Ελλάδα μέχρι το 2050, τουλάχιστον. Δηλαδή, μνημόνιο, έλεγχο, υπουργό. Το είπαν και προχτέ, θα ένα υπουργό, προφανώ θα είναι Γερμανό, ο οποίο θα ελέγχει τι γίνεται σε επίπεδο προπολογισμού στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι θα ψηφίζει. Θα έχουν και ένα κοινοβούλιο εκεί να ψηφίζει για πλάκα αυτά που του λέει, α πούμε, εγώ. Ο Γερμανό, μείωση των μισθών, μείωση των συντάξεων, μείωση των επιδομάτων, χαράτσια και αυτή θα είναι η ζωή των Ελλήνων μέχρι το 2050. Αντίλογο. Αντίλογο. Αυτό, Αν είναι αντίλογος. Σου Αυτό λέ... σημαίνει. Σου λένε όσοι. Γιατί τα υπάρχει αποδε... κι άλλο κούρεμα. Αυτό που λέμε πριν πα στο στρατό ναι. να κουρευτεί, θα σα πω πώ μπορεί να γίνει. Μισό λεπτό, θα μου πείτε για το Άς. άλλο κούρεμα. Υπάρχει ο αντίλογο. Αν δεν κάνουμε όλα αυτά, σου λένε τώρα, ναι. δεν εξασφαλίζει δόση, δεν εξασφαλίζει ρευστότητα. Δεν πληρώνονται μισθοί και συντάξει στο δημόσιο, καταραίει μαζί με το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα η χώρα. Τι του απαντάτε, Σα απαντάμε το εξή. Για πολλωστή φορά το ρωτώ, αλλά οφείλω να το ρωτήσω. Ότι αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν ανατάσσεται διαφορετικά. Άς, δεν θα σα απαντήσω εγώ. Δημοσίευμα 10 17ου 2011, σελίδα 4. Είναι εδώ στο βιβλίο μου. Λέει, μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή, μέχρι τον Ιούλιο του 2011, η Ελλάδα είχε δανειστεί 53 δις από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ και μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε πληρώσει για ομόλογα και τόκους εκτός από τα 110. έντοκα γραμμάτια, μόνο ομόλογα και τόκους βράχι, ε, μακροχρόνιους δηλαδή στους ξένους και στους υπόλοιπους, 56 δις. Δηλαδή, 53 δις είχαμε πάρει δάνειο από τα 110 και μέχρι τότε τα 56 τα είχαμε δώσει, δηλαδή είχαμε δώσει και παραπάνω. Επομένως, αυτό το λέει η Καθημερινή και αποδεικνύει τι θα σας δείξω και πίνακες μετά, αλλά είναι πολύ απλό. Ό,τι είχαμε πάρει και πήραμε μέχρι στιγμής έχει πάει στην πληρωμή των παλιών δανείων, δηλαδή στους δανειστές. Δεν έχει πάει για μισθού και συντάξει. Γιατί αν είχε πάει για μισθού και συντάξει, τότε γιατί να μειωθούν οι μυστικοί συντάξει. Αφού λοιπόν πήρε ο, η κυβέρνηση τόσα εκατομμύρια για να πληρώσει του μισθού μα, γιατί μα μειώσε κατά 40% μέσο όρο μισθού και συντάξει. Επομένω λοιπόν, αυτά είναι ξεκάθαρα και αν θέλετε, πάμε και σε πίνακε, γιατί υπάρχει και αυτό το παραμύθι περί πρωτογενού πλεονάσματο και Αλλά Λίσο, εγώ σα έδειξα θε, εδώ κάτι θε, απλό. Θέλω να πάμε στο πρωτογενέ πλεόνασμα, γιατί είναι επιχείρημα αυτό, το ε, ακούσατε ε, από ναι. τον κύριο Βενιζέλο, ότι το 12 θα έχουμε πρωτογενέ πλεόνασμα. Πριν πάμε σε αυτό, να σα ρωτήσω. Αφού λοιπόν οι μεγάλη συζητάνε για κούρεμα 50%-50%-60%, σημαίνει, εγώ παίρνω την καλή εκδοχή, ότι αποδέχονται ότι είναι έτοιμοι. Πρώτον, δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την αποπληρωμή. Και δεύτερον, ότι είναι πρόθυμοι να μα να δεχτούν αυτή τη μείωση του 50%. Ρωτώ εγώ εσά, κύριε Μαριά. Αφού λοιπόν οι ίδιοι οι δανειστέ μα το λένε, ότι δεν βγαίνει, ότι είναι υπερβολικό, και είναι έτοιμοι να κουρέψουν το 50% γιατί δεν το ζητάμε εμεί. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Αυτό είναι που λέμε ότι πα για κούρεμα πριν πα στο στρατό και πάει ο άλλο με την ψυχή. Ναι, αλλά τώρα έχει και ένα δεδικασμό. Του το λένε και οι Έτσι. ίδιοι, το συζητάνε. Ακούστε λοιπόν, είναι και ένα ηθικό στοιχείο που αποδεικνύεται. Δηλαδή, όταν οι τοκογλήφοι δέχονται να χάσουν δήθεν το 50% δίθεν, του κεφαλαίου του, σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι αυτό το χρέο το οποίο έχει δημιουργηθεί, το γνωρίζουν και οι ίδιοι και εμεί το αποδεικνύουμε ότι είναι ένα χρέος παράνομο, είναι ένα χρέος επονίδιστο και είναι ένα χρέος που δημιουργήθηκε με τόκο των τόκων. Μια πρώτη μελέτη... Πρώτη μελέτη Έχετε δηλαδή. ένα στοιχείο χοντρικά. Πρώτη μελέτη. Ποιο είναι το πραγματικό κεφάλαιο δανεικών που μπήκε μέσα στην κόρα. Πρώτη... Ακούστε, μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό, μπορεί να σας φαίνεται και απλοϊκό, αλλά ο μέσο τηλεθεατή που δεν είναι ούτε οικονομολόγο, ούτε νομικό, ούτε καθηγητή Ευρωπαϊκών Θεσμών, δεν έχει ακούσει μέχρι σήμερα από ένα πολιτικό κόμμα να του πει ότι χοντρικά εγώ αντιλαμβάνομαι το Γενικό Λογιστήριο του κράτου δεν τα δίνει έτσι τα στοιχεία. Αλλά άμα δεν είσαι κυβέρνηση. Αλλά να μα πει χοντρικά, ξέρετε, ω κεφάλαιο δανεισμού, τόσα ήρθαν στη χώρα. Αμυγό. Από εκεί και κάτω είναι τόκι, πάνω τόκια, το κοχρεολίσε. Είναι 350 δι, κύριε Μαριά μου. Έχετε κάνει ένα υπολογισμό, έχετε μια εικόνα. Υπήρξε μια πρώτη απάντηση του Υπουργού Οικονομικών σε ερώτηση βουλευτή που δείχνει μια πορεία συγκεκριμένη. Και από εκεί φαίνονται πώ αλλάζουν από τα κεφάλαια, μπαίνει και το αχρεολή, η τόκη μέσα και ανεβαίνει. Αυτό που όμω έχει μεγάλη σημασία ναι. είναι το εξή: η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που έχουμε σχηματίσει με τη Σοφία τη Ακοράφα και άλλου έχει ζητήσει να μπορέσει να μπει να δει τα βιβλία. Διότι αν δεν είσαι στο λογιστήριο, δεν μπορεί να ελέγξει. Και αν μένει είναι μια επιχείρηση, α πούμε, η δικιά σα έχει λογιστήριο, τα ξέρετε εσεί τα στοιχεία. Μπορεί να μπει βεβαίω και η εφορία να τα δει και να ελέγξει. Εγώ όμω ω τρίτο, ακόμη και αν ισχυρίζεστε εσεί κάτι, δεν μπορώ να έρθω. Και έτσι λοιπόν εμεί ω τρίτη, γιατί πλέον έτσι μα αντιμετωπίζουν και θα έλεγα τα συνδικάτα, οι κοινωνικοί φορεί, αμφισβητούμε ότι το χρέο είναι τόσο. Θέλουμε να ανοίξουν τα βιβλία, Θέλουμε να δούμε πώ δημιουργήθηκε και να το αθροίσουμε και στο τέλο να πούμε αν είναι τόσο και αν χρωστάμε. Διότι μπαίνουν τα ερωτήματα, Χρωστάμε αυτά τα 350 που μα λένε. Δεύτερον, Μήπω ένα μεγάλο μέρο είναι παράνομο. Μήπω αυτό πρέπει να κοπεί. Και προσέξτε πλέον, από την ώρα που οι δανειστέ αρχίζουν και μιλούν για μείωση, για αναδιάρθρωση, για haircut, για κούρεμα, τότε ηθικά νομιμοποιείται πλέον η άποψη που λέει πρέπει να πάμε σε μονομερή διαγραφή του παράνομου χρέους και κυρίως του επονίδης του χρέους, το οποίο είναι τα δύο τρίτα του ελληνικού δημοσίου χρέους. Είχε μια διαφήμιση στην αρχή που τη δείξατε του Πασόκ και έλεγε, νομίζω, ότι αυξήθηκε κατά 100 δις Ακριβώς. σε ένα χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι ποιο. Από το 2004 μέχρι το 2009. Ναι. Λοιπόν, εν πάση πτωσή, δεν τα δεν τα είχαν δει καλά εκεί, αλλά τι, τι ήθελε να δείξει. Ήθελε να δείξει το εξή ότι... Υπάρχει ένα, ένα μεγάλο μέρο του χρέου και δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει εδώ ο πίνακα. Ε, η κάμερα είναι αυτό εδώ ο πίνακα, ο πίνακα 6. Λοιπόν, τον είχαμε δείξει και παλιά σε εκπομπή, πίνακα 6. Λοιπόν, τι λέει, Λέει ότι το 2004, αυτά είναι η στοιχεία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, έτσι δεν αμφισβητούνται. Λοιπόν, το 2004 ο, το χρέο ήταν 131 δισεκατομμύρια ευρώ, εδώ πέρα. Και το 2010 ήταν 329, ας πούμε 330. Εντάξει. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά από το 4 έως το 10, 200 δισεκατομμύρια σε αυτή την περίοδο. Ωραία. Αυτά τα 200 δισεκατομμύρια δημιουργήθηκαν με τη λειτουργία, σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία της ίδιας της Ευρωζώνης. Είναι τόκοι των τόκων τα προηγούμενα, αλλά δουλεύει εδώ μέσα πάρα πολύ το σύστημα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος είπε ότι... Ο Γιούνκερ τι είναι. Ο Γιούνκερ είναι υποπτική αρχή. Ο Τρισέ τι είναι. Ο Τρισέ οφείλει να παρακολουθεί τι γίνεται με τι τράπεζε και με το χρέο. Ο κύριο Όλη Ρέν και ο Μπαρόζο έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν αν ανεβαίνει το χρέο. Και το Μάστριχτ λέει πάνω από 60% το χρέο απαγορεύεται. Αυτή λοιπόν είναι οι τύποι όλοι από το 2004 έω το 2010 που ήταν εποπτική αρχή βλέπαν ότι εμεί από τα 131 φτάσαμε στα 329. Δεν όφυλαν ω υποπτική αρχή και οφείλω να το πω ο Παπανδρέο, το είπε μια στιγμή. Αυτή γιατί μα αφήναν να δανειζόμαστε, οι Ευρωπαίοι άφηναν τον Καραμπαλή να δανείζεται. Λοιπόν, εγώ το βάζω γενικότερα. Γιατί άφηναν από το 2000, από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωζώνη, που είχαμε μεγάλο χρέο, mm. μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, γιατί μα άφηναν, Διότι λέει ο Γιούνκερ ότι σα αφήναμε να το κάνετε αυτό, διό... παρότι το γνωρίζαμε. Έτσι λέει. Γιατί είχε κονόμα για αυτού. Γιατί οι Γάλλοι και οι Γερμανοί πουλούσαν προϊόντα στην Ελλάδα και δεν μπορούσαν να μιλήσουν, λέει. Αυτό ονομάζεται πονίδι στο χρέο. Δηλαδή ένα χρέο που δημιουργήθηκε με συμπεγνία του ελληνικού πολιτικού συστήματο, γιατί μέσα σε αυτό το χρέο είναι και η Siemens, και για να πάρει, α πούμε, τα υποβρύχια που γέρνανε, μπήκανε μίζε στα ταμεία, για να πάρει, ας πούμε, ε, τις τι ηλεκτράμαξε, επειδή ξαναλέω ότι είμαι από τη φθιότητα, και πήραν ηλεκτράμαξε και δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση του δικτύου και για 10 χρόνια καθόταν τα τρένα και περιμένανε γιατί δεν είχε μπει ηλεκτρικό ρεύμα στι γραμμέ. Και πηγαίνανε με τον καρβουνιάρη, πηγαίνανε με τι πετρελάμαξε. Λοιπόν, αυτά που καταστραφήκανε, που πήραμε τόσε προμήθειε, που στα νοσοκομεία, εδώ, αξονική τομογράφη, φανάρια που δεν λειτουργούσαν, όλα αυτά, για να τα πάρουμε δανειστήκαμε. Αυτό το χρέο λοιπόν είναι χρέο κομπίνα μεταξύ πολιτικού συστήματο ελληνικού, Siemens, Γερμανών, Τρισέ, Γιούνκερ και όλη η παρέα. Αυτό λέγεται πονίδι στο χρέο. Αυτό με βάση το διεθνέ δίκαιο δικαιούσε να το διαγράψει. Και έχω φτιάξει ένα πίνακα. Κάνει πόλεμο όμω έτσι. Με του μηχανισμού και με του ηγέτε οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι συνομιλητέ σου. Να το φυσικά πούμε. Φυσικά θα κάνει πόλεμο. Δηλαδή μην μα το λέτε έτσι απλά το χαρακτηρίζω Φυσικά θα κάνει στο μα κύριο Μαγιά Μα, μα, αφ... μα, αφ... Μου, μα, γι, αυτό, μα γι' αυτό, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ούτε ο Παπαδρέο το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Και υπάρχει δημοσίευμα που λέει ότι η Μέρκελ έχει ένα φάκελο εκεί. Ποιοι τα πήραν από τη Siemens. Και δεν μπορεί να μιλήσει κανένα αυτή τη στιγμή. Και εκβιάζει την Ελλάδα. Λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει από το υπάρχοντα πολιτικά κόμματα που διακυβερνήσανε, Όλοι αυτοί δεν πρέπει, κανένα να έχει δικαίωμα συμμετοχή στι επόμενε εκλογέ. Διότι είναι επιλήψιμοι όλη αυτή. Λοιπόν, πάμε Έχετε εδώ πέρα. Έχετε ένα πίνακα. Ναι, ναι, έχω ένα πίνακα. Και να πάμε με αυτό στη διακοπή. Ναι, που το δημοσίευε και, και τα σημερινά επίκαιρα. Λοιπόν. Και πήρα εγώ δεδομένο να πάμε σε διαγραφή το του υπονείδητου χρέου. Τα δύο τρίτα. Λοιπόν, δηλαδή, κρίση... αν περνούσε η γραμμή ότι η χώρα λέει στου εταίρου τη. Αυτό που φοβόταν αυτοί. Τι φοβηθήκαν στι 11 το Δεκεμβρίου. Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο. Φοβηθήκαν μην του τους κάνει πάυση πληρωμών. Και προσέξτε, η πάυση πληρωμών δεν σημαίνει και διαγραφή. Πάυση πληρωμών μπορεί να πω σταματά να πληρώνω τώρα, θα σε πληρώσω σε τρία χρόνια. Πάυση πληρωμών μπορεί να σημαίνει δεν σε πληρώνω γιατί δεν αναγνωρίζω το χρέο. Πάυση πληρωμών μπορεί να σημαίνει αναγνωρίζω το χρέο, αλλά δεν μπορώ. Και να χρησιμοποιήσει αυτό που χρησιμοποίησε το Διεθνέ Δικαστήριο και το η Ελλάδα το 1936. Ναι, μεν χρωστάμε, αλλά επειδή πεινάει ο λαό, δεν μπορώ να σα πληρώσω. Είναι άλλη ένσταση αυτή. Εδώ η ένσταση που λέω εγώ είναι καταλητική. Δηλαδή, διαγράφω. Διότι είναι επονίδιστο. Και το διαγράφω. Λοιπόν, Τι αν θα γινόταν δείξ... σε αυτήν την λοιπόν, περίπτωση. Πήρα λοιπόν, πήρα λοιπόν τα στοιχεία του μεσοπρόθεσμου. Ναι. Το μεσοπρόθεσμο για του τηλεθεατέ μα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Και αν θα δούνε στο ΦΕΚ, στη φίλη εφημερίδα τη κυβέρνηση, είναι δημοσιευμένοι πίνακε ολόκληροι με στοιχεία. Σωστό. Πήρα λοιπόν αυτά του πίνακε. Και εκεί που είχε το έλλειμμα και του τόκου, μείωσα κατά τα δύο τρίτα. Και έκανα ένα σενάριο. Γιατί καλό είναι να βλέπουμε και τα σενάρια. Λέει λοιπόν ότι εάν μειώσουμε λοιπόν το επονίδιστο χρέος κατά τα 2 τρίτα, εδώ κάτω είναι, θα συνεχίσουμε να έχουμε το 2011 έχουμε μείον 11 δισεκατομμύρια έλλειμμα, αλλά το 2014 θα έχουμε πλεόνασμα 2 δις και το 2015 θα έχουμε 6.200. Εάν λοιπόν κατά εάν... τα 2 τρίτα λέγαμε ότι αυτό το χρέος είναι επονείδηστο, ιδεχθές, απεχθές, δεν το αναγνωρίζω. Τότε <στονίτω> αν από το 2014 θα έχουμε πλεόνασμα. Και να, για τους φίλους μας οι οποίοι λένε πλήρη διαγραφή χρέου, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που λένε ναι, ναι. να διαγραφεί τελείω. Όλο. Εντάξει, επειδή το βιβλίο αυτό είναι επιστημονική δουλειά και δεν είναι έτσι για προπαγάνδα. Εδώ λοιπόν στον πίνακα 50 έχω και αυτό το σενάριο με πλήρη διαγραφή χρέου. Με συγχωρείτε. Εδώ ο πίνακα 40. <στονίτω> <στονίτω> Μιλάμε πάντα έτσι για καταστάσεις που δεν είμαστε εκτό ευρώ για πέρα... καταστάσει που ναι. θα κάνει μια ελληνική κυβέρνηση ελληνική με όλα, λέξη, όλα τα γράμματα κεφαλαία. Λοιπόν, στον πίνακα 49, λοιπόν, εάν πάμε σε πλήρη διαγραφή χρέου, τότε από το, για το 2011 το έλλειμμα είναι 350 εκατομμύρια μόνο και από το 2010 ε, 2012 με συγχωρείτε, είναι πλεόνασμα 4 δι, το 13 είναι δις και το 15-21 για να καταλάβετε πού πηγαίνουν τα λεφτά. Τα λεφτά πηγαίνουν σε τόκους και χρεολύσια. Αυτοί απομιζούν την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός δουλεύει για τους τοκογλήφους. Και αν δεν ανατραπεί αυτή η κατάσταση, μέχρι το 2050, να μην σας πω παραπέρα, θα δουλεύουν όλοι και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας για τους τοκογλήφους. Πάμε στη δεύτερη διακοπή. Αμέσως μετά θα μας πείτε για το πρωτογενές πλεόνασμα που λέει ο Ευάγγελο Βενιζέλο, τι διαπιστώνετε εσεί, και θα προχωρήσουμε τη συζήτηση. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, θα πρέπει να σα πω, Ευαίως. και από του Σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε. <Καισχελίου> Επιστροφή στι αντιθέσει με φιλοξενούμενό φιλοξενούμε μα τον κύριο Νότι ε, Μαριά, ο οποίο είναι καθηγητή θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πανεπιστήμιο Κρήτη. Κύριε Μαριά, πρέπει να σα πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα. Ρωτάει ο κόσμο όλα αυτά που έχουν ακουστεί, πού πήγαν τα χρήματα. Να σα πω, βρήκα μια πολύ εύστοχη διατύπωση ενό τηλεθεατή, ο οποίο είπε το εξή. Αφού ο κύριο Μαριά δέχεται ότι έχει πρόβλημα το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και ότι ουσιαστικά τα κράτη παρεμβαίνουν με αφέμαξη στους μισθωτού συνταξιούχους για να στηρίξουν τι τράπεζε, υπάρχει ένα λογικό ερώτημα: τα λεφτά που έχουν πάει. Και λοιπόν, αρχίσουμε από αυτό. Βεβαίω, γιατί είναι κομπικό ερώτημα. είναι απορία όλων, Δηλαδή, τα, ναι, ναι. τα λεφτά αυτά τι έχουν γίνει, λοιπόν, ναι, ναι, Δεν εξαελώθηκαν, Λοιπόν, επειδή είπαμε δύο πράγματα προηγουμένω, να θυμίσω τι είπε ο κύριο Γιούνκερα, το διαβάσα ακριβώ. Έχει mm -hmm. σημασία. Λέει, ήταν φανερό ότι κάποια μέρα η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό του είδου το πρόβλημα. Και ήξερε ότι το πρόβλημα αυτό θα έφτανε. Το έχει πει παραπάνω ότι είναι ο χρο... ότι... Μάλλον είπε. Οι Ευρωπαίοι γνώριζαν ότι κάποια μέρα η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική κρίση που την έπληξε από τι αρχέ του χρόνου. Και συνεχίζει. Ήταν φανερό ότι κάποια μέρα η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτού του είδου το πρόβλημα. Και ήξερα ότι το πρόβλημα αυτό θα έφτανε. Διότι συζητούσαμε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, ο Ζαν Κλοντ Κρισέ στην ΕΤ, η Επιτροπή και εγώ ο ίδιο για τι προοπτικέ αυτού που δεν ήταν τότε γνωστό. Όπω αυτό που αποκαλούμε ελληνική κρίση. Και συνεχίζει. Ήξερα ακόμη αυτό το κουμπί ότι η Γαλλία και η Γερμανία κέρδιζαν τεράστια ποσά από τις εξαγωγές τους στην Ελλάδα. Αλλά εγώ, λέει ο Γιούνκερ, δεν θα μπορούσα να πω δημόσια αυτό που γνώριζα. Αυτή είναι καραμπινάτη περίπτωση επονίδης του χρέου. Ομολογία, ομολογία λέτε. Ομολογία έλειξε. Δεν χρειάζεται να πάμε να αναλύσουμε πολλά πράγματα. Ο ίδιο ομολογεί ότι έγινε συμπαιχνία να μα υπερχρεώσουν. Η τράπουλα στην Ευρωζώνη ήταν σημαδεμένη. <Τι>... Τελείωσε. Νομίμω διαγράφουμε το επονίδης στο χρέος. Και από εκεί και πέρα ερωτήματα λίγο σύντομα. Ναι, αλλά αυτό θέλει αυτά. κυβέρνηση και θέλει και συμμαχίε με την ελληνική στην Ευρω... κυβέρνηση. Θέλει και συμμαχίε με στην Ευρωζώνη. Ε. Δεν μπορεί να πα έτσι στην ηγε... ηγεμονεύουσα χώρα που είναι η Γερμανία και το νούμερο 2 τη Γαλλία και να του πει Μα χρεώσατε με σχέδιο κτλ. Γιατί θα μα πούν καταρχήν ότι η κυβέρνηση σα το ξέρανε. Ναι. αυτό συνάγω είναι εγώ εδώ. Ναι, δεν θα πάμε. Θα το διαγράψουμε το βράδυ των εκλογών που θα κερδίσει μια πραγματική ελληνική κυβέρνηση. Και την επομένη το πρωί θα πηγαίνουν αυτέ στι τράπεζε. Αφήστε το γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει κάποια λοιπόν, δύναμη που μπορεί να το κάνει. Λοιπόν. Εδώ για να δούμε δύο πραγματάκια. Έχω έναν άλλο πίνακα ναι. και μετά θα πούμε. Σύγκριση των τόκων και των μισθών. Θα μα πείτε πού πήγαν τα λεφτά δηλαδή. Ναι, ναι θα σα καταλήξω τώρα. Ναι, Σύγκριση λοιπόν τόκων και μισθών με βάση το μεσοπρόθεσμο. Γιατί λένε ότι πάνε όλα στου τόκου και στου μισθού. Ορίστε, τόκι 16 δι για το 11, μισθή 13 900. Το 12 16 900 οι τόκοι οι μισθοί 13% και δεν έχουν μπει μέσα και άλλες μειώσεις. Το 2015, προσέξτε, προβλέπουν τόκους 23,4 δις, μισθούς 12. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα είναι οι τόκοι. Για επιμένω και για θα δείτε υπάρχει λύση. Δεύτερο, άλλος πίνακας, τόκοι και συντάξει του δημόσιου τομέα. Mm -hmm. Το 11, 16 δις οι τόκοι, 6,2 δις οι συντάξει. Έχει μέσα και τους στρατιωτικούς, έχει τα πάντα. Το 12, 16, 900 οι τόκοι, 6,400 οι συντάξεις. Πάμε στο 2015. 23.700 οι η 7.100 οι συντάξεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού πάνε τα λεφτά μέχρι στιγμής σε επίπεδο ελληνικού προϋπολογισμού. Πάμε λίγο παρακάτω. Άρα, λέτε, μούφα το εφεύρημα ότι... Χάρη σε αυτά πληρώνουμε μισθού. Φυσικά αυτό το έχει καταλάβει όλοι. Λοιπόν, το έχει καταλάβει, αλλά τα στοιχεία. Τα στοιχεία έχει σημασία. Γιατί λοιπόν, είναι και στοιχεία να πούμε του μεσοπρόθεσμου που έχουν δημοσιοποιηθεί. Βεβαίως. Έχουν αναρτηθεί, δεν είναι δικά σα νούμερα αυτά. Όχι μόνο αυτό. Έχουν ψηφιστεί από το ελληνικό ναι, κοινοβούλιο εντάξει. και έχουν πάρει φεκ. Εγώ πιστεύω αυτά που λέει το φεκ. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, προπολογισμό 2011, σελίδα 77. Τι αποδεικνύεται, Ότι. Δανειζόμαστε το 53,9% των συνολικών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού έχει βάλει μέσα και τα δάνεια και πληρώνουμε με το 53,9% το 51,8% των δαπανών που πάνε σε τόκους και χρεολύσια. Δηλαδή σχεδόν το 53,9% των εσόδων του προϋπολογισμού που έχει μέσα και τα Δάνια ως έσοδα πηγαίνουν για να... Έχουνε... Αυτά είναι το... Δανειζόμαστε 53,9% έτσι. Και με αυτά πληρώνουμε 51,8 των δαπανών μας για το Δηλαδή σχεδόν ό,τι δανειζόμαστε πληρώνουμε τόκους και χρεολύσια. Θα, θα σας πει κάποιος λογικά ότι εδώ πέρα κάπου μπάζει αυτό. Α, ε, αυτά... πώς πληρώνονται οι μυστικοί συντάξεις. Από τα έσοδα ναι. όπου παρά τη φοροδιαφυγή. Ναι. Παρότι υπάρχει πακτολός χρημάτων δεξιά-αριστερά που δεν συλλαμβάνονται. Παρότι υπάρχουν δαπάνες τεράστιες σε επίπεδο κράτου. Με κομματικό στρατό, είτε παλιότερο τη Νέα Δημοκρατία είτε του ΠΑΣΟΚ. Με συμβούλου που πληρώνονται παχυλά. Με τον κύριο Παπαδρέω. Μέσα Πανδρέ... σε αυτά είναι και οι συντάξει των βουλευτών. Όλα είναι αυτά. Όλα. Βεβαίω. Με τον κύριο Παπαδρέω να πηγαίνει με το αεροπλάνο ή το. Πώ το λένε το φίλο μα, τον Παπακοσταντίνο που πήγαινε με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Αμερική γιατί δεν μπορούσε να πάει με το αεροπλάνο τη γραμμή. Όλα αυτά, παρότι γίνονται αυτοί οι σπατάλοι, τελικά μισθή και συντάξει και, και διάφορες δαπάνες σε σχέση με τη λειτουργία του κράτους βγαίνανε από αυτή την ψωροκόστενα. Για να καταλάβετε τι θα γίνει αν αύριο μπορέσουμε και χτυπήσουμε πραγματικά τη φοροδιαφυγή και δεν πληρώνουμε τους τοκογλήφους. Η Ελλάδα, χωρίς να αξιοποιήσουμε ακόμη τον υποθαλάσσιο πλούτο και όλα τα άλλα, η Ελλάδα μπορεί άνετα να ζήσει και να προχωρήσει. Άρα λέτε ότι για σά οι πληρωμές των τόκων, είναι το κλειδί. Και των χρεολισίων και των χρεολισίων. Προφανώ. Είναι, λέτε, το κλειδί. Βεβαίως. Να ανοίξω μια παρένθεση. Να πούμε πού πήγαν Ψ. τα λεφτά. Μισό λεπτό, θα το πείτε. Μια και το φέρατε φόρο διαφυγή, να, ναι. την οποία Εντάξει. φαντάζομαι ότι κανεί δεν διαφωνεί. Βεβαίως, αυτό και είναι οι κλάση. πρακτικοί μηχανισμοί έχουν ένα θέμα. Φαίνεται, βέβαια, όλο το δημόσιο αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με την κυβέρνηση. Όλοι οι δημόσιοι πάλι. Αλλά το ερώτημα είναι σαφέ. Επειδή είναι τη επικαιρότητα. Και παρακαλώ πολύ, αν μπορείτε να το απαντήσετε. Έγινε γνωστό σήμερα ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει λίστε φόρο φυγάδων, φυσικών προσώπων που φόρο ναι, yeah, διαφεύγουν, yeah. Ή που δεν έχουν δηλώσει δηλαδή εισοδήματα. Έχω όμω μια απορία, κύριε Μαριά, την εμπειρία και έχετε μια εμπειρία και ω νομικό. Το πραγματικά μεγάλο ψάρι που δεν δηλώνει εισοδήματα και τα βγάζει έξω, τα βγάζει με εμβάσματα. Διότι άκουσα ότι θα έρθουν εμβάσματα άνω των 100.000. Αυτό είναι το μεγάλο ψάρι που κυνηγάει η χώρα που δεν δήλωσε εισοδήματα εκατομμυρίων. Διότι εγώ γνωρίζω ότι τα παιχνίδια γίνουν διαφορετικά. Δεν γίνω, δημοσιογραφικά, αυτό γνωρίζω. Δεν γίνουν με τα εμβάσματα. Δεν είναι 100 και 150.000, ούτε 20 και 40.000 μπορεί να στέλνει στο παιδί που σπουδάζει. Εγώ γνωρίζω κάτι offshore. Γνωρίζω κάτι άλλα χαρτάκια περίεργα που παίζονται. Και έτσι φεύγουν κεφάλαια έξω. Προφανώ θα βρεθήκαν και ένα-δύο εν πανικό που τα βγάλαν έξω. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η οδό από την οποία έφυγαν χρήματα από τη χώρα. Διαφωνείτε. Εντάξει, ε, δεν ξέρω ε, τα κόλπα που παίζονται και πώ παίζονται και πώ Γιατί δεν υπήρξε βγάζουν... συνάδελφό μου μεγάλο πώς... με δύο δι σύνορα που βρέθηκε. Ναι. επιταγέ ε, 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 κρατούσε αυτό. Επιταγέ. Ε, 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 υπήρχε πάλι ένα τρόπο Άρα... μέσα, μέσα, από το τραπέζι. Άρα στα σύστημα. λόγια μου έρχεστε. Το ε, έμβασμα ε, δεν πιάνει το μεγάλο ψάρι. Ναι, ναι ακούστε το. Για ε, ναι, να μην κοροϊδευόμαστε. Να δούμε το εξή. Πολύ απλά. Πρώτον, πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα. Βεβαίω. Δεύτερο, πρέπει να εισπραχθούν. Και επειδή υπήρξε ένα παραμύθι και μου δίνεται ευκαιρία να το πω, ε, δείξανε κάτι εταιρείε πεθαμένε, τι οποίε ε, έπρεπε να εισπράξει το κράτο και λέει: Αφού είναι πεθαμένε οι εταιρείε, πώ να εισπράξω. Προσέξτε. Ο διευθύνων σύμβουλο των συγκεκριμένων εταιρεών που είναι πεθαμένε έχει προσωπική ευθύνη και με την προσωπική του περιουσία για την καταβολή των χρημάτων στο δημόσιο. Εάν έχει πεθάνει, αυτό έχει κληρονόμο. Και αν τα έχουν αρπάξει, να είστε βεβαίω ότι οι κληρονόμοι αυτοί σίγουρα δεν έκαναν αποποίηση κληρονομία. Επομένω, να αφήσουν το παραμυθάκι. Γιατί δεν είναι τόσο βλάκε που δείξαν την πειραϊκή πατριακή και τον Α και τον Β που έκλεισε. Και αμέσω ο κόσμο είπε: Α, αφού κλείσαν εταιρείε, τι να πάρει. Όχι, κύριε. Μέσα από την εκπομπή σα, λοιπόν, λέω: Να δείτε ω ΔΟΕ ποιο ήταν ο υπόχρεο σύμφωνα με τον νόμο Διευθύνων Σύμβουλο να τσεκάρουν αν ζει να δουν αν έχει προσωπική περιουσία και αν έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι το έχουν πάρει την περιουσία, αυτή η περιουσία που θα είναι πολλέ βίλε κατάσχεται. Επομένω, να μην λέμε ότι επειδή η εταιρεία ήταν μια ταμπέλα και είδα και ωραία από, από διάφορα κανάλια που δείχναν πήγαν στην αλφα εταιρεία, ήταν κλειστή, ήταν λουκέτα. Και τι έγινε. Ο διευθύνων σύμβουλο ποιο είναι. Έχει περιουσιακό στοιχείο. Αυτό θέλω να μάθω. Έγιναν ασφαλιστικά μέτρα και μέτρα κατάσχεση κατά Μες. του διευθύνων. Εκεί θα βρούνε πολλά. Να εισπράξουν. Καλά. Λοιπόν, τι λέτε, εδώ πέρα τώρα εμφανίστηκε σε αυτά τα στοιχεία, εμφανίστηκε τράπεζα Αμαρτωλή, τη οποία τα επικερδοί πέρασαν σε άλλη τράπεζα, τα βάρη μήνα στο ελληνικό δημόσιο. Στον Έλληνα πολίτη να τα πληρώνει. <στοί> λοιπόν, λοιπόν πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στο φίλο μα που λέει πού πάνε τα λεφτά και τι γίνεται. Το βασικό ερώτημα. <στοί> ναι, και πρέπει να σα πω ότι υπάρχουν αρκετά ερωτήματα πού πάνε τα λεφτά και τι γίνεται. Και γιατί δεν λέτε ορισμένα πράγματα, τι γίνεται και με του πολιτικού και με τα πόθενε σχέσει, καλά δεν είναι προφανέ. Αυτά, αυτά είναι κλασικά εικονογραφημένα, τα ξέρουν όλοι. Και ένα επίση ρωτάει, κατά τη γνώμη σα, δεν ήταν σκάνδαλο αυτό που συνέβη πριν από μερικέ μέρε με μια τράπεζα ελληνική ιδιωτική ναι, ε, αυτό. μεγαλοεπιχειρηματία, την οποία τελικά υποτίθεται ότι κρατικοποιούν, δηλαδή πληρώνει ο Έλληνα πολίτη 1,5 δι κασ. Λοιπόν, α, να πάμε στο εξή το θέμα του χρέου ναι. δεν προκύπτει. Προπλήφη... Που πήγαν τα λεφτά. Ναι, ναι. ναι. Στην αρχή είχαμε μια οικονομική κρίση στο τραπεζικό σύστημα, στο χρηματοπιστωτικό. Όλοι είπαν ότι η κρίση οφείλεται γιατί δεν λειτουργήσαν καλά οι τράπεζε. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει το δημόσιο χρέο, το οποίο είναι ένα πρόβλημα και λένε όλο το ζήτημα είναι εκεί. Όχι. Όλα ξεκινούν από την άνηση διανομή πλούτου. Όσο θα υπάρχει άνηση διανομή πλούτου, τόσο θα υπάρχουν προβλήματα και στο τραπεζικό σύστημα και στην ίδια και στα δημόσια χρέη. Γιατί, πολύ απλά. Έπαιρναν οι εργαζόμενοι ένα συγκεκριμένο ποσό. Και με αυτό το ποσό χρησιμοποιούν το, τα χρήματα αυτά για να υπάρχει κατανάλωση, ζήτηση κλπ. Αυτή ήταν η συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο χρυσού, η χρυσή 35 ετία, ο κενσιανισμός. Τι σήμαινε, ότι οι εργαζόμενοι είχαν κερδίσει μια ιστορική νίκη απέναντι στο κεφάλαιο, ή κεφαλαίουχοι, όπω θα θυμόσαστε στη Γαλλία, οι περισσότεροι ήταν συνεργάτε των Γερμανών και στα άλλα κράτη. Επομένω, στη συμφωνία που έγινε ήταν να έχουν αυξημένε αμοιβέ οι εργαζόμενοι, να γίνουν εθνικοποιήσει, να υπάρχει κοινωνικό κράτο και όλα αυτά για να μην του φάει ο μπαμπούλα που ήταν τα σοβιετικά τάγκη και φοβόταν. Επομένω, όσο υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και αυξημένο εργατικό κίνημα, οι, εργα... οι επιχειρήσει είχαν μικρότερα κέρδη. Αλλά επειδή τζιράριζαν πάρα πολύ, τα κέρδη του αυτά ήταν αρκετά για να λειτουργήσουν. Έτσι λοιπόν με του μισθού γινόταν η κατανάλωση. Κάποια στιγμή όμω ανετράπη ο σχεδιασμό και ο συσχετισμό. Ήρθε η Θάτσερ, ήρθε ο Ρέγκαν κλπ. Και, λοιπά, και ήρθε ο νεοφιλελευθερισμό. Και τι είπε, Μειώνω τι αποδοχέ των εργαζομένων. Μειώνοντα όμω τι αποδοχέ των εργαζομένων, αν αυτέ ήταν α πούμε 100.000 ευρώ, λέω, και τι πήγαν στι 70.000 ευρώ, θα δημιουργεί το πρόβλημα με τον τζίρο, με την κατανάλωση. Εκεί λοιπόν το υπόλοιπο αυτό 30.000 ευρώ το αντικατέστησε το τραπεζικό ο φθηνό τραπεζικό δανεισμό, τα καταναλωτικά δάνεια. Έτσι ο εργαζόμενο στο σπίτι του ξανά έπαιρνε 100.000 ευρώ και με αυτά δούλευε το σύστημα και τζιράριζε. Όμω αυτό έχει κάποιο σημείο τέλο, διότι φούσκωνε το τραπεζικό σύστημα και η, μπάλα, η φούσκα αυτή έσκασε. Ταυτόχρονα τα κράτη, ιδίω του Νότου, για να αντεπεξέλθουν στην ιστορία, δανειζόταν και αυξανόταν ο δανεισμό. Άρα λοιπόν έχουμε και το δημόσιο χρέο. Αυτέ είναι οι δύο βασικέ αιτίε, που όμω η βασική βασική αιτία δεν είναι τίποτα από άλλο παρά η υποκατανάλωση και η φτώχεια. Όσο έχει φτώχεια, έχει υποκατανάλωση και έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν στο ελληνικό ΑΕΠ, ναι. που το οποίο είναι 230, εδώ έχουμε τα στοιχεία, το ελληνικό ΑΕΠ το 2009 ήταν 235 δις. Λοιπόν. Παίρνω τώρα το μεσοπρόθεσμο, τα στοιχεία πάλι και λέω πού πάνε. Προσέξτε. Για να τα δείξουμε. Προσέξτε, εδώ. Και πού θα πάνε. Χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτό που ονομάζεται εξαρτημένη εργασία και περιλαμβάνει μέσα όλους τους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, τους συνταξιούχους και τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι... Έχει γίνει τεράστια επίθεση στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε εκατομμύρια ανέργου. Έχουμε ανθρώπου οι οποίοι πεινάνε. Έχουμε ανθρώπου που δεν διασφαλίζονται όπω οι δημόσιοι υπάλληλοι με την μονιμότητα ή διασφαλιζόταν γιατί και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα φύγουν. Πάνε για Έτσι. Και έχουμε όλη αυτή την κατάσταση στην άσκηση στον ιδιωτικό τομέα. Και πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε στου φίλου μα πώ γίνεται η ιστορία. Λέγοντα ταυτόχρονα ότι δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν είναι σε σύγκρουση. Γιατί αν στο δημόσιο παίρνουν χαρμηλού μισθού, αυτοί δεν θα καταναλώνουν, άρα δεν θα μπορούν να δουλέψουν οι επιχειρήσει στον ιδιωτικό τομέα, άρα θα διώξουν του υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα. Όλοι είναι στην ίδια βάρκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε εδώ. Από τα 235 δι, αμοιβέ συντα... ε, παντό τύπου είναι 86 δισεκατομμύρια μόνο. Και αρχίζει και πέφτει αυτό το 86. Το 2011 γίνεται 79,6. Και θα φτάσει χαμηλότερα ως ποσοστό. Το ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή το 37,7% πήγαινε σε μισθού συντάξεις και θα φτάσει στο τέλος του Μεσοπρόθεσμου να είναι το 32%. Αυτά είναι όλα μέσα, έτσι, και ιδιωτικό τομέα. Ε, τα πάντα. Ιδιωτικό τομέα, μισθή, συντάξει, συνταξιότητα. Τώρα το άλλο κομμάτι είναι τα μεικτά κέρδη επιχειρήσεων. Τα μεικτά κέρδη επιχειρήσεων σε όλο το ΑΕΠ το ελληνικό ήταν 52,6% το 2009, αν μπορεί να το δείξει η κάμερα, εδώ πέρα και θα φτάσει στο τέλο του μεσοπρόθεσμου να είναι 56,8. Δηλαδή, στον πλούτο που παράγεται στην Ελλάδα, μόνο το 37, το, το 35%. Πάνω πίνακα. Ας αφήσει το κάτω. Το 2011, το 53% του ΑΕΠ θα πάει σε μικτά κέρδη επιχειρήσεων και σε ελεύθερου επαγγελματίε και σε ορισμένου μικρού φορού ε, προ το εξωτερικό. Και όλο το άλλο. Το υπόλοιπο δηλαδή θα πάει στο, στους εργαζόμενους. Η μάζα η μεγάλη, περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκεί. Τα 5 εκατομμύρια δηλαδή θα παίρνουν περίπου το 35% του ΑΕΠ και όλα αυτά μεικτά, έτσι. Mm. Και οι επιχειρήσει το 53% του ΑΕΠ. Αν πάτε τώρα σε επίπεδο φορολογία, η φορολογία κυρίω στηρίζεται, αν με το δείξουμε, κυρίω στα φυσικά πρόσωπα και όχι στη φορολογία επιχειρήσεων. Άρα δηλαδή ο εργαζόμενο, εργαζόμενο και οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα παίρνουν μεικτά το 35% του ΑΕΠ, τρώνε στο κεφάλι μια φοβερή εφορία, τρώνε τα χαρά τη και τρώνε τα πάντα και τους μένει ελάχιστα και τα μεικτά κέρδη επιχειρήσεων είναι στο 53%, πέφτουν και εκεί βεβαίως φοροί αλλά πολύ λιγότεροι και έτσι μοιράζεται η πίτα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αν μοιραστεί η πίτα στην Ελλάδα καλύτερα θα πάμε και πιο καλά. Τώρα όλο αυτό το πακέτο που σας διάβασα για το 2011 είναι 225 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμω, και γυρνάμε, αυτή είναι η οικονομία που δουλεύει. Και λέτε εσεί, τι γίνανε τα λεφτά αφού δεν τα έχουν οι τράπεζε. Μα ακούστε, οι τράπεζε είναι ένα χώρο που καταθέτει τα λεφτά. Μην συγχαίω με την τράπεζα ω ένα ίδρυμα που φερειπίν σήμερα η, μετοχ, η κεφαλαιοχική αξία τη εθνική είναι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πα και την αγοράζει για πλάκα, α πούμε. Λοιπόν, το 1,7 που αξίζει η τράπεζα είναι η περιουσία τη. Και αν κινδυνεύει σαν τράπεζα και έχει οφειλέ, θα πρέπει οι μέτοχοι να βάλουν λεφτά. Και αν δεν βάλουν οι μέτοχοι, όπω δεν βάλανε, έρχεται το κράτο, είτε επικώστα τα καραμαλία και βάζει 28 δι, δηλαδή τα βάζω εγώ και εσεί, είτε τώρα μέχρι σήμερα με Παπαδρέω φτάσαμε από τα 28 στα 108 δι ω ρευστό και εγγυήσει στι τράπεζε. Αυτό είναι ένα πράγμα. Οι καταθέσει μέσα στι τράπεζε, α πούμε, χοντρικά κοντά στα 200 δι, είναι τα χρήματα τα δικά στα δικά μου και των υπολείπων. Έτσι. Εκεί μέσα θα βρει το ποσοστό του κάθε ενό που έχει κερδίσει. Δηλαδή θα βρει τα χρήματα, αν βρει των εργαζομένων, των συνταξιούχων, ελάχιστα, και όλα τα άλλα είναι καταθέσει όσων έχουν κερδίσει μέσα από αυτή τη διαδικασία λειτουργία του ΑΕΠ. Πολύ δε μεγάλο ποσό έχει βγει και έξω, είτε νομίμω μέσα των τραπεζών, Είτε με βαλίτσες και άλλους τρόπους. Έτσι κινείται το σύστημα. Άρα λοιπόν, αντί να λέμε τι γίνανε ρε παιδιά τα 230 δις ΑΕΠ το 2010, ξέρετε τι λέμε. Τι γίνονται τα 56 δις ευρώ που είναι οι εισπράξεις του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει, δεν μετράμε από τα 56 δις μέχρι τα 230, αυτό το, το ποσό που πήγε. Πού βρίσκεται. Όλη η κουβέντα που κάνουν και η φασαρία είναι ο ελληνικό προπολογισμό. Δηλαδή, πόσα θα πάρει ο εργαζόμενο, τι θα γίνει, τι φόροι θα μπουν κτλ. Μα όλο αυτό τώρα θα σα το δείξω γιατί είπατε και για το πλεόνασμα. Είναι ω έσοδα 56 δισεκατομμύρια. Κατά τα 230 που, που τζιράρουμε στην αγορά, πού πήγαν. Μάλιστα. Για πάμε στο πρωτογενέ πλεόνασμα τώρα. Λοιπόν, Α έρθουμε λοιπόν σε αυτό κάνοντα μια πρώτη παρατήρηση. Ότι η συνθήκη του Μάστριχτ αυτό που την ενδιαφέρει και το λέει ξεκάθαρα είναι το έλλειμμα γενική κυβέρνηση. Αυτό είναι το βασικό. Και εκεί πρέπει να έχεις τα ποσοστά που πρέπει να έχεις. Εδώ γίνεται ένα μεγάλο τρίκ από όλους τους ανθρώπους του νέου φιλελευθερισμού και εισαγάγουν την έννοια του πρωτογενού πλεονάσματος. Δηλαδή θέλουν να βγάλεις πρωτογενές πλεονάσμα και γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν δείχνουν και δεν υπολογίζουν καθόλου τους στόκους ναι. και υπόλοιπα. Γιατί το πρωτογενές πλεονάσμα ως τέτοιο δεν περιλαμβάνει μέσα τους στόκους. Θέλουν λοιπόν μέσα από εκεί, από τη πήγα, να βγάλουν ξύγκι και δεν κοιτάνε ότι όλο το πρόβλημα, όπω το έδειξα, είναι η τόκη. Θα έρθουμε λοιπόν εδώ στον πίνακα για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατέ μα. Άρα, Με λέτε και... εσεί ότι είναι ένα εφεύρημα, ένα τρίκου ουσιαστικά και αυτό που ακούστηκε από τα χίλια του αντιπροέδρου τη κυβέρνηση το 2012. Είναι ε... ο στόχο του νεοφιλελευθερισμού. Δεν λύνει τίποτα, λέτε. Είναι εσείς. ο στόχο του νεοφιλελευθερισμού που θέλει να συμπιέσει μισθού, συντάξει κοινωνικά δικαιώματα για να βγάλει ένα αποτέλεσμα, ενώ το αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει δεν είναι το πρωτογενές πλέον που λέει αυτός και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάστερ, και εδώ πρέπει να ασχίσει η συνθήκη και όχι ότι γουστάρει ο καθένα. είναι το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης. Αν έρθει εδώ ναι, ναι. να μας δείξει, λοιπόν, εδώ... Σε αυτόν τον πινάκα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να βάλετε και το Μπορεί... Στυλό σας σα να βοηθήσετε λίγο. Λοιπόν, α δείξει λίγο του δύο πινάκε. Και αυτόν λίγο και το ένα και τον άλλο. Λοιπόν, και αυτό ο πίνακα και αυτό είναι ενιαίο. Έτσι. Μάλιστα. Όπω και στην. Α κρατήσει η κάμερα έτσι, όπω και η προηγούμενη σελίδα. Είναι ενιαίο ο πίνακα. Α φανταστείτε δηλαδή ένα μακρινάρι, ένα σεντόνι κάτω-κάτω. Λοιπόν, σχηματικά αυτό που θέλουν με το πλεόνασμα είναι να βγάλουν το πλεόνασμα μέσα από τη λειτουργία του μισού πίνακα εδώ πάνω. Έτσι. Και θα σα τα δείξω αυτά. Ενώ πρέπει να κοιτάξει το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο βρίσκεται εδώ. Αυτό είναι το κουμπί. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα λέει λοιπόν για το 2011, εδώ είμαστε, ότι το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης είναι μείον 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αυτό είναι το έλλειμμα. Αυτό μετράει. Αυτό θέλει να πετύχει. 7,3%. Εντάξει. Τι περιέχει αυτό. Περιέχει όλα τα προηγούμενα που έχουν οι πίνακες. Μέσα λοιπόν σε αυτό, ας έρθει στον από εδώ πίνακα, στο διπλανό. Στο διπλανό. Παρακαλώ λίγο τη βοήθεια των οπερατέρ. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν στο διπλανό πύρακα αυτά τα μείον 16,3 περιέχουν 16 δισεκατομμύρια τόκους. Hm. Επομένω, το έλλειμμα που σχηματίζεται με μείον 16,3 σχηματίζεται γιατί έχει 16 δισεκατομμύρια τόκους. Αλλά όταν ο, παπα, ο Βενιζέλο λέει θέλω πλεόνασμα, ξέρει τι εννοεί ότι τα 16 δις θα τα πληρώσω στον κοντοκόγλυφο και θα πρέπει να τα κόψω από άλλον. Δηλαδή να τα κόψω από μισθού και συντάξει. Ενώ εμεί του λέμε όχι, δεν θα τα κόψει από μισθού και συντάξει. Θα πα να βρει τρόπου αυτό το 16 δι, είτε εντό του συστήματο, που υπάρχουν τρόποι και θα σα πω, είτε και εκτό του συστήματο, να του μειώσει ή να του εξαφανίσει. Και πάμε παρακάτω, γιατί αυτό το μείον 16 δι περιέχει και ένα μείον 7500 εδώ, ναι. Που να. είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Βεβαίω, πρέπει να κάνει δημόσιε επενδύσει για να προχωρήσει. 16 και 7-23 χοντρά. Εντάξει. Λοιπόν, και έχει βγει στο μείον 16. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ότι όλο το παιχνίδι είναι εδώ. Γι' αυτό αυτό που ενδιαφέρει σύμφωνα με την συνθήκη είναι αυτό που λέει εδώ, αλλά δεν τα... αυτά είναι ψηφισμένα. στο Φεκ. Δεν πρωτογενές... τα ξέρουν αυτά. Ναι, ναι, τα ξέρουν. Όχι, 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 όχι μην πείτε ότι τα έχουν ψηφίσει. Τα ξέρουν, τα, τα ξέρουν και είχα και διαφωνία και είχα και σύγκρουση σε κεντρικό κανάλι ναι. και μάλιστα. Με βουλευτή του Λαϊκού Ορθοδοξού. Μιλούσε και απαξιωτικά και αρπακτικά, αλλά δεν ήθελαν εκεί να έχουμε τον χρόνο να δείξουμε όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ μίλησα για πρωτογενέ αποτέλεσμα. Είχα μια σύγκρουση και με τον το κύριο. Το είναι άλλο από το πλέον. Ε, βέβαια. Εγώ είχα σύγκρουση με τον κύριο Πλεύρη στο Extra 3 και είχα μαζί μου τον Μεσοπρόθεσμο και του το Εγώ μίλαγα για πρωτογενέ αποτέλεσμα, αυτό έλεγε για πρωτογενέ πλεόνασμα. Μετά έφτιαξε ο κύριο Γεωργιάδης, έλεγε διάφορε κριτικέ και το εξηγούσαν ότι είναι πρωτογενέ αποτέλεσμα. Τα είπα αυτά και στην τηλεόραση, που ήταν πολύ αργά τη Εδώ λοιπόν, αν έρθει η τη τηλεόραση, α δει το πρωτογενέ αποτέλεσμα που μετράει και όχι αυτό που λένε αυτοί. Κύριε Βαλιά, είναι... συγγνώμη, αλλά σήμερα συ... τα πάντα. Έχουμε ένα πρόβλημα στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή και πανερχόμαστε. Αντιθέσει με τον κύριο Νότι Μαριά. Κύριε Μαριά, είχαμε μείνει στο σημείο λοιπόν τη συζήτηση γύρω από το πρωτογενέ πλεόνασμα, το τρίκ. Το μεγάλο τρίκ, όπω λέτε εσεί, με βάση τα στοιχεία και του πίνακε του μεσοπρόθεσμου. Συνεχίστε, παρακαλώ λίγο. Λοιπόν, να πούμε ε, για του τηλεθεατέ μα. Αυτό που μετράει, όπω είπαμε, είναι το γενικό έλλειμμα κυβέρνηση ότι υπάρχουν τρία ας πούμε χοντρικά κομμάτια μέσα σε αυτό, τέσσερα μάλλον. Πρώτον η τόκη. Δεύτερον, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και δεν λέτε και κάτι extreme. Δηλαδή, αν επικαλεστεί μια κυβέρνηση τη συνθήκη του Μάστρικ, θα πει με βάση τη λογική αυτή. Έτσι, και, ότι... και αυτοί εδώ το έχουν βάλει σωστά, γιατί ο πίνακα στο τέλο καταλήγει, όπω σα έδειξα εδώ, στο έλλειμμα γενική κυβέρνηση. Αυτό θέλει, αυτό δείχνει ο πίνακα. Αυτό δείχνει το μεσοπρόθεσμο. Αυτό το πράγμα. Εδώ, έλλειμμα γενικής κυβέρνηση. Απλά δεν επικεντρώνονται εδώ. Έχει λοιπόν χοντρικά τέσσερα βασικά πράγματα για του τηλεθεατέ μα. Πρώτον, του στόχου που εξηγήσαμε. Δεύτερον, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τρίτον, προσέξτε, αυτό που ονομάζονται επαναταξινομημένες δέκο, δηλαδή δέκο που μπαίνουν μέσα στο ναι. θέμα του ελλείμματο. Και αν μεν έχει δέκο κερδοφόρε, τότε όσο πιο πολλά κέρδη βγάζει η δέκο, τόσο πιο πολύ μειώνεται το έλλειμμα. ΔΕΗ για παράδειγμα. ΔΕΗ και άλλε δέκο που μπορεί να είναι κερδοφόρε. Ναι, αν δεν φέρεις... είχε πουλήσει τον ΟΤΕ Φερρυπίν ναι. Και τον είχε κρατήσει. Αν έχει τη Λάρκο που θα μπορούσε τώρα είναι κερδοφόρο η Λάρκο να τη βάλει μέσα. Έχει λοιπόν πάρα πολλέ δέκο που μπορούσε να τι βάλει. Άρα... Προσέξτε λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση θα αφαιρεί έσοδα και νούμερα τα οποία θα έμπαιναν ω τέταρτη κατηγορία και θα ήταν θετικά και θα μείωναν το έλλειμμα. Άρα λέτε ότι όσο ιδιωτικοποιούνται κερδοφόρε δέκο, τόσο αυξάνει το έλλειμμα. Α το δείξουμε εδώ στον πίνακα. Παρακαλώ. Έτσι. Όχι, γιατί αυτό Βεβαίως. δεν έχει πολύ ακουστεί. Βεβαίω Για... δεν έχει ακουστεί. Για πείτε το. Εδώ λοιπόν στον πίνακα. Άρα λέτε εσεί ότι πέρα από του κοινωνικού λόγου και το ρόλο των δέκο, υπάρχει και ένα ζήτημα. Βεβαίως. Αφού με νούμερα όλοι μιλάνε, ότι τα νούμερα πριτανεύουν. Αμυγό λοιπόν, ψυχρό νούμερα. αριθμητικό λέτε. Έτσι. Εδώ λοιπόν λέει. Ισοζύγιο επαναταξινομημένων δέκο. Είναι συν. Συν ένα 200. Και εδώ μέσα προσέξτε, έχει τον Έχει... Να το δείξουμε λίγο, παρακαλώ. Ναι, ε, ναι, εδώ πέρα. Εδώ. Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ένα 200 είναι για το 11. Και εδώ μέσα έχει τι χειρότερε δέκο, τι μπακατέλε. Δηλαδή έχει. Έχεις, ο σε. Έχει ο σε, έχει του πιο άσχετου, έχει βάλει την ΕΡΤΑ, έχει βάλει τέτοιου. Εάν έβαζε εδώ μέσα που δικαιούται, τηρώντα το κοινοτικό δίκαιο, να βάλει και άλλε επαναταξινομημένε δέκο και να βάλει τι κερδοφόρε, τότε το συν ένα 200 μπορεί να γίνει συν πέντε, συν έξι, συν εφτάδη. Μόλι γίνει αυτό συν εφτάδη και πάμε πιο πέσω, θα μειώνεται το έλλειμμα ή θα εξαφανιστεί. Άρα λοιπόν είναι απόφασή του. Ναι. Τι, τι, θέλει το ΔΝΤΑΦ, Πρώτον, να γίνουν ιδιωτικοποιήσει. Έτσι. Άρα να μην φαίνεται αυτό το συν εδώ πέρα. Πρώτον. Δεύτερον, να πληρώνουμε του στοκογλήφους. Λίγο παραπάνω, εδώ. Λίγο πιο πάνω να πάμε την κάμερα. Λοιπόν, θα πληρώνουν του στοκογλήφους εδώ. Έτσι. Ωραία. Να πληρώνονται αυτοί. Τρίτον, πώ θα βγει από εκεί και, και πέρα συν. Για να βγει συν, αφού θα πληρώνει στόχου. Αφού δεν θα κερδίζει από τι πρέπει να έρθει στην προηγούμενη σελίδα και ναι. να κάνει τι, να πετύχει λέει πλεόνασμα. Δηλαδή, πώ θα πετύχει πλεόνασμα, θα πρέπει να μειώσει μισθού, συντάξει, κοινωνική ασφάλιση, νοσοκομεία. Τόσο απλά το λέτε. Να το, ο πίνακα είναι. Είναι, όχι, όχι, όχι. Είναι, ναι. είναι, 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 προσέξτε. Όχι, ο πίνακα αυτό. Ακούστε, κύριε Μαριά, προφανώ <laughs> δεν είναι από το κεφάλι. Ακούστε. Πίνακας... <laughs> Αλλά εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα πολιτικό, είτε τη συμπολιτεύσεω είτε τη αντιπολιτεύσεω. Να βάλει κάτω αυτό το πίνακα, αυτό που κάνατε εσεί. Το ψηφίσανε ή τον το καταψήφισανε. Χαίρομαι πολύ. Την τύφλα του ψηφίσανε. Είναι το fake Άμα μου επιτρέπετε, την τύφλα του και οι 300 ψηφίσανε. Με τόσο απλό τρόπο, βάζετε κάτω ένα πίνακα και μα λέτε το εξή. Ότι κοιτάξτε να δείτε, α δεχτώ εγώ ότι και η πολιτική των ιδιωτικοποίησεων ήταν σωστή. Φιλοσοφικά ε, να ναι, το δεχτώ. Ναι, ναι, ναι. Στα ψυχρά νούμερα πρακτικά σημαίνει θα μεγαλώνει το έλλειμμα. Όσο εγώ ιδιωτικοποιώ, κερδοφόρε δέκο και μία λύση θα έχω να κόβω μισθού, συντάξει. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Ρράβο. Είναι όπω το είπατε, αυτά προέρχονται από το ΦΕΚ. FEC 151, το λέω για του τηλεθέτε μα, 1η Εβδόμου 2011. Και είναι στη σελίδα του ΦΕΚ, δημοσιευμένα, τη σελίδα 3218. Και 3.226. Αφήστε τη λεφτά έχουν λοιπόν, καταλάβει στο πετσί του και, και στην λοιπόν, τσέπη του, κύριε Μαρια. Πολύ απλά για του Εγώ τηλεθεατές... αν ερωτιέμαι, οι βουλευτέ του βάλαν κάτω αυτού του πίνακε για να καταλάβουν με απλά νούμερα <στονίλυνο> τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι ψηφίζουν. Κύριε... Αυτό, αυτό είναι Σαφίλη, το θέμα. Ο πίνακα αυτό έχει φτιαχτεί και απηχεί τη φιλοσοφία. Ποια ήταν η φιλοσοφία, όταν έχει πέντε πηγέ και μία είναι η δέκο που σου δίνουν κέρδη και εσύ αυτή την πηγή την εξαφανίζει όταν η δεύτερη υποχρέωσή σου είναι να πληρώσεις τους στοκογλήφους και τους πληρώνεις. Όταν από εκεί και πέρα δεν έχεις κάτι άλλο, πού θα πας, θα πας είτε στην αύξηση των εσόδων, την οποία όμως αύξηση των εσόδων με βάση το μεσοπρόθεσμο, αφού δεν πιάνει τη φοροδιαφυγή, θα διαλύσεις τον κόσμο στα χαράτσια και στις, στους φόρους και θα μειώσεις τι, τις δαπάνες. Τι είδους δαπάνες έχεις, οι δαπάνε που είναι εύκολα να τι πιάσει είναι μισθή συντάξει, να πάνε κάτω. Είναι κοινωνικό κράτο, γιατί χτυπώντα το κοινωνικό κράτο κάνει και κάτι άλλο. Περνά στα νοσοκομεία στον ιδιωτικό τομέα. Περνά στα πανεπιστήμια στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε ενισχύει κι άλλο του ιδιώτε. Άρα λοιπόν όλη αυτή η φιλοσοφία τακτοποιείται σε έναν πίνακα. Σα έδειξα λοιπόν με απλά λόγια ότι αν σε κομβικά σημεία παρέμβουμε, τότε δεν χρειάζεται να μειώσει ούτε μισθού, ούτε συντάξει. Και μπορεί να κάνει τι άλλε κινήσει. Έτσι εξηγείτε εσεί και την κατασυκοφάντηση δημόσιων παραγωγικών πηγών εσόδων του ελληνικού κράτου με το πρόσχημα, τα ξέρετε αυτά, ότι υπαρκτά φαινόμενα. Αυτοί που κάθονται, αυτοί που δεν δουλεύουν, το αντιπαραγωγικό δημόσιο. Δημιουργήθηκε έτσι ένα κλίμα για να πάμε μετά στο «έλα μωρέ, πούλα το ένα, πούλα το άλλο, πούλα το άλλο» Που όμω, αν το αποτυπώσουμε στα νούμερα, βλέπουμε τι σημαίνει το πουλά και ιδιωτικοποίησε. το να έχει δημόσιο νοσοκομείο το καταλαβαίνει ο καθένα σήμερα. Διότι... Όχι, δεν υπάρχουν κακό κείμενα. Φακελάκια, αργομιστήρια. τα θα πούμε αυτά. Τα πούμε έτσι, προσωπικό που ενδεχομένω κομματικό κρατήθηκε και μπήκε για άλλου λόγου. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Μην αγιοποιήσουμε τώρα. Λέτε όμω ότι άλλο είναι ο Σιμών. δεν είμαι αυτό που αγιοποιεί και θυμόσαστε εδώ σε εκπομπή σα. Ήμουν ω μέλο τη Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου που έβαλε ένα ολόκληρο θέμα Σωστά. για το τι γίνεται με τον ειδικό λογαριασμό, το και τα κτλ. Το θυμόσαστε. Και ήμουν από αυτού που έκανα κριτική και επέμενα να μπει ο εισαγγελέα μέσα. Έτσι. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Λοιπόν, ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε δημόσια αγαθά που είναι υγεία, παιδεία κτλ. Τώρα λοιπόν που στα θέματα υγεία, παρότι είναι δίθεν δημόσια τα νοσοκομεία, πα και για μια εξέταση πληρώνει συνεχώ και μπορεί να πληρώσει και 600 και 700 ευρώ για να κάνει εξετάσει, ή πληρώνει τα βιβλία κτλ. Καταλαβαίνει ο καθένα την αξία του δημοσίου αγαθού. Αλλά όπω είπατε, εγώ φεύγω από το θέμα αυτό και πάω στα ψυχρά. Κάτω τα λογιστικά όπω τα βάζει υποτίθεται η Τρόικα. Και λέω, αν έχω εδώ τι 10, οι οποίε αντί να μου δώσουν ένα δι τώρα, μου δώσουν 5 δι και 7 δι, τότε αυτά τα γλιτώνω και δεν τα κόβω από κάπου αλλού. Δηλαδή, έχω και δημόσιε επιχειρήσει και κοινωνικά αγαθά και κέρδη μπορώ να βγάλω, γιατί ο, ΟΤ, ο ΟΠΑΠ είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Γιατί να πουληθεί. Να σα φέρω μια άλλη, ένα άλλο παράδειγμα. τώρα. Αυτή. Που με πήρανε τηλέφωνο, ναι. προσέξτε και να το πω, από τα κρατικά λαχεία. Τα κρατικά λαχεία έχουν κέρδη που είναι λαϊκό, εθνικό και το, το πρωτοχρονιάτικο. Έχουν κέρδη 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα 80 εκατομμύρια, τα 70 τα δίνουν ήδη στι τράπεζε γιατί είχε πάρει ένα δάνειο ο Σιμίδη και είχε χωρίσει τα κέρδη των λαχείων. Τώρα θα έρθει κάποιο ιδιώτη να χτυπήσει τη δουλειά, διότι σε 2,5 χρόνια σταματά να πληρώνουν ε, τους, ε, τα, τα δάνεια και θα είναι καθαρή επιχείρηση αυτή. Και δεν είναι επιχείρηση, είναι τμήμα, μια, μια, ε, μια, ε, ένα κομμάτι του Υπουργείου Οικονομικών. Μια διεύθυνση είναι. Και θα πάει ο ιδιώτη τώρα, προσέξτε τι θα κάνει. Θα πάρει τη δουλειά, να κονομάει, και θα αφήσει τα χρεωστούμενα, τι δυόμιση δόσει, να τι πληρώσει το κράτο. Και εγώ λέω αυτά τα λεφτά τα συν, αν μείνουν μέσα τρει χρονιέ, τρει 7-21 ή 24 240 εκατομμύρια κέρδο. Μα το η εφεδρεία που κάνει φέτο στοιχίζει 200 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά των κρατικών λαχείων, δεν χρειάζεται να βγάζει τον κόσμο σε εφεδρεία. Καταλαβαίνετε τι εγκληματικέ πράξει που γίνονται πλέον απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στου εργαζόμενου. Αυτό το ξεπούλημα το τεράστιο. Και δεν έχουμε κάνει και αξιοποίηση τη δημόσια περισσοσία. Φαντάζεσαι να είχαμε κάνει και αξιοποίηση. Τώρα. Σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή. Καλή όλη αυτή η περιγραφή όπως την κάνετε εσείς, με την άποψη την οποία κρίνουν και οι τηλεθεατές που σας ακούνε. Για μένα θα είχε ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, στη συζήτηση, αν ήξερα ότι θα τον ανοίγατε έτσι στον καβάνα, να και τους βουλευτές να μας λέγανε τι καταλάβανε αυτοί από αυτά που ψήφιζαν, αναρωτιέμαι. Ρωτώ λοιπόν τώρα. Υπάρχουν λύσει. Είμαστε στο παραένα από ό,τι φαίνεται ενό κουρέματο που yeah. εσείς εσεί μα εξηγήσατε και μεγαλοτραπεζίτη είπε δημόσια σήμερα τι σημαίνει ουσιαστικά για το εσωτερικό τη χώρα, για τι τράπεζε, για τα ασφαλιστικά ταμεία, ότι θα καταρρεύσουν, ενδεχομένω οι συντάξει να πάνε ακόμη πιο κάτω. Το τι θα γίνει με του μισθού, ωραία τα είπατε. Υπάρχει στο παρά ένα λύση εντό ευρώ και ευρωζώνη. Είστε από αυτού που πιστεύουν ότι το ευρώ πια είναι αντιδυσλειτουργικό για μια οικονομία σαν την ελληνική με το χάλι που έχει. Τι, τι πιστεύετε και ποιε είναι οι λύσει, Ποια χρόνο, είναι τα μοντέλα. Πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε. Γιατί έχει σημασία ανάλογα το χρόνο για απάντηση. Εντάξει, λοιπόν, δεν θα έχουμε και δύο ώρε ακόμη, αλλά υπάρχει. Ακούστε, ναι. Υπάρχουν λύσει εντό του συστήματο. Μπορεί να τι κάνει και ο Παανδρέο αύριο, θα μπορούσε. Πρώτον, δείξαμε ότι το πρόβλημα είναι οι τόκοι. Έτσι. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να μειώσουμε του τόκου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξηγήσαμε και δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει ξανά εδώ πέρα η κάμερα. Οι τόκοι που θα δώσουμε από το 2010 μέχρι το 2015 είναι 13 δι. Το 11-16 δις, 16-900 και θα φτάσουμε στα 23-400. Το ερώτημα είναι, μπορείς εντός συστήματος να μειώσει αυτούς τους στόκους. Έτσι. Και λέω λοιπόν, το έχουμε πει στην εκπομπή σας. Η πρόταση που είχα κάνει είναι να δημιουργηθεί μια κρατική τράπεζα ειδικού σκοπού. Να αντιγράψουμε το καταστατικό μια γερμανική τράπεζα ε, που είναι να κατά υπάρχουν υπάρχουν. Έτσι. Αυτή η τράπεζα λέγεται KFW. Carve. Άρα Καρα... καλώ τη φτιάχνουν, λέτε. Ναι, αλλά αφού δεν τη φτιάξαν δύο χρόνια, χάσαμε 23 δι προσέξτε, αυτή η τράπεζα είχα προτείνει από το 2010 να φτιαχτεί, διότι θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάνει η Γερμανική Τράπεζα. Αυτό είπαμε. Γράψτε το καταστατικό ίδιο και κάντε ό,τι ενέργειε κάνουν οι Γερμανοί. Τι κάνουν οι Γερμανοί, Πηγαίνανε κάθε μέρα, και κάθε, μάλλον όχι κάθε μέρα, κάθε διάστημα που υπήρχε. Και έπαιρναν απευθεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δάνειο με 1% ή με 1,5% σήμερα, και εν συνεχεία έδιναν χαμηλό το δάνειο 2,2-2,4%, και κάναν επενδύσεις στη χώρα τους. Φανταστείτε λοιπόν εδώ να έχει μια τράπεζα κρατική που να παίρνει και να δίνει στου νέου επιχειρηματίε, στου νέου επιστήμονε εδώ στο Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτη, στου νέου αγρότε, στου ανθρώπου τη δουλειά, δάνειο με 2,5% αναπτυξιακό. Θα είχε απογειωθεί η οικονομία. Δεύτερο, θα μπορούσε επίση να δανείζει το κράτο. Γιατί αυτή η KFW είναι η τράπεζα που δάνεισε την Ελλάδα. Δανείστηκε με 1% και μα έδωσε δάνειο με 6%. Λοιπόν, αντί να το κάνουν οι Γερμανοί αυτό το κόλπο, θα το κάναμε εμεί. Και θα φτιάχναμε αυτή την τράπεζα, θα την κεφαλαιοποιούσαμε, θα βάζαμε δηλαδή τη δημόσια περιουσία, περιουσία τη τράπεζα αυτή. Οπότε θα μεγάλωνε το μετοχικό κεφάλαιο. Και αφού θα μεγάλωνε το μετοχικό κεφάλαιο, θα είχε αυτή η τράπεζα κεφαλαιοποίηση μεγάλη και θα μπορούσε να πάρει αρκετά δάνεια. Και θα πήγαινε λοιπόν και με θα πήγαινε. Έγκυψε όμω δημόσια περιουσία που εσεί λέτε ότι λέτε, δεν πρέπει να ξεφύγει. Δεν, δεν βάλει εγγύηση. Ah. συγχωρείτε. Είναι περιουσία τη τράπεζα, θεωρείται κεφάλαιο και θα πήγαινε να δανείζεται η συγκεκριμένη τράπεζα με εγγυήσει τι οποίε απαιτούν για άλλε τράπεζε περιπίν, είτε με ομόλογα είτε και με άλλα πράγματα. πράγματα. Λοιπόν, αυτή η τράπεζα θα είχε αυτή τη δοσοληψία και αυτό το παρεδώσε, όπω φάνηκε στον πίνακα, φέτο που είναι 16 δι. Θα κερδίζαμε τα τρία τέταρτα. Δηλαδή, 12 δι θα τα είχαμε κερδίσει. Γιατί θα δανειζόμασταν με 1,5%. Ενώ ο μέσο όρο δανεισμού τη Ελλάδα είναι 5%. Αυτό λοιπόν, αν το κάναν δύο χρόνια συνεχώ, το λογαριασμό που έχω βγάλει, είναι 23 δισεκατομμύρια θα είχαμε κερδίσει. Το μεσοπρόθεσμο στοιχίζει 28 δι. Οι απολύσει του δημοσίου στοιχίζουν 500 εκατομμύρια. Το ξεκλήρισμα όλο αυτό που γίνεται σε μισθού και συντάξει είναι 5-6 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώ εντό συστήματο αυτή η τράπεζα μπορεί να γίνει. Είπαν κυβερνητικοί, γιατί ήμουνα στην ΕΤ ναι. και μου λέει ναι. ο κύριο Στάδε, α πούμε, κυβερνητικό, λέει Αυτά δεν γίνονται. Δε γίνονται. Και κάποιοι έλεγαν δεν γίνονται. Σας και είπα... σας σα πέραν και τηλέφωνο εδώ και σα λέγανε ναι. ότι λέω πράγματα που δεν γίνονται. Αερολογίε. Ότι... Ναι. Λοιπόν, ήρθε τώρα ο... ήρθαν οι Γερμανοί και ξανά ο Ρέσλερ και ιδρύουν στην Ελλάδα την ελληνική ΚΕΒ ακριβώ όπω είναι οι γερμανικοί και έρχονται και ήρθαν στη συνάντηση. Ναι, αλλά αν ρωτήσετε άνθρωποι... ότι το κάνουν για να βγάλουν στο σφυρί δημόσια περιουσία, θα το πείτε. Ναι, ναι, αλλά. Ή όχι. Θα το πει σε όλα τακά. Ναι. Εφόσον... Το ίδιο δηλαδή πρεσβεύεται και εσεί. Εφόσον. Οπότε. Εφόσον... Πει κάποιος... ναι. Ακούστε, εφόσον ήρθαν αυτοί και λένε ότι θα γίνει, αποδεικνύει ότι δεν μπορούσε να είχε γίνει. Μάλιστα. Αφού μπορούσε να είχε γίνει, θα είχαμε γλιτώσει 23 δι. Επομένω, αυτοί που δεν κινήθηκαν για να γλιτώσουν τα 23 δι πρέπει να λογοδοτήσουν πρώτον. Τώρα, γιατί το κάνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βεβαίω δεν το κάνουν για να γλιτώσουμε εμεί τόκου, αλλά εμεί, μια νέα ελληνική κυβέρνηση, εφόσον έχει ιδρυθεί η τράπεζα, θα γλιτώσει του τόκου. Οι Γερμανοί θέλουν να βάλουν αυτή την τράπεζα μπροστά, να πάρουν το ΕΣΠΑ μέσα, που είναι ελληνικά λεφτά, να πάρουν 14,4 περίπου δι δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά τα λεφτά να τα πάρουν οι Γερμανοί, που είναι δικά μα, και να αγοράσουν την ελληνική περιουσία, δηλαδή τι αμπαμάκε. Αυτό είναι ο σχεδιασμό του. Αλλά εγώ λέω αυτή η τράπεζα, εφόσον ιδρύεται, σημαίνει ότι μπορούσε να έχει ιδρυθεί. Άρα ενώ ξεκινάνε με άλλο σχεδιασμό, λέτε αυτή η τράπεζα, αφού υπάρχει που υπάρχει, εάν υπάρξει, να την πάρει η νέα ελληνική κυβέρνηση, όποια είναι αυτή πραγματικά. Η ελληνική κυβέρνηση. Ελληνική ε, καλά, μαζί τώρα, έξε. κυβέρνηση. Καλά, και τώρα ελληνικέ κυβερνήσει. ελληνική. Εσύ, επόμενανται λοιπόν, εκεί. Και να κάνει αυτή την ενέργεια και αποδεικνύεται ότι μπορούσε να είχε ήδη ιδρυθεί. Άρα λοιπόν αυτή ήταν καταστροφή. Πρώτη λοιπόν κίνηση να πώ μπορεί να μειώσει αμέσω του τόκου. Και άμα μειώσει αυτά τα 16 δι, αυτά τα μείων που δείξαμε πριν στην ουσία θα γίνουν συν. Δεύτερη, ο κύριο Τρισέ έχει 50 δισεκατομμύρια ευρώ ελληνικό χρέο. Το αγόρασε με έκπτωση 30%. Θα πρέπει να πάμε λοιπόν εκεί και να του πούμε, κύριε, να κερδίσει κι εσύ ένα 10%. Δώσ' το μα με έκπτωση και δώσ' μα ω εμπορική πράξη, ναι. ω τραπεζική πράξη που επιτρέπεται να κάνει, ένα δάνειο 50 ετών με 1% για να, ξεπληρω... να, αγοράσουμε αυτό το χρέος εμείς. Και έτσι θα πετύχουμε αγορά του ελληνικού χρέους, πάρα πολύ σημαντική, θα μειώσουμε τα νουμεράκια που θέλουν όλοι, αυτό που λέει τη βιωσιμότητα χρέο και θα το κάνουμε. Ε, γιατί δεν το κάνουν είναι τόσο απλό. Όχι μόνο δεν το κάνουν, γιατί? αλλά, αλλά είπατε και δηλαδή, κάτι. Ναι. Εντυρίμη του λόγου σα. Τι είπατε. Ότι το νέο κούρεμα που θέλουν να κάνουν θα εξαιρέσει ναι. Τα ομόλογα που έχει δεν ο Τρισέ. Δεν το λέω εγώ. Κύριο Σάλλα, έκανε τη το... Διαβάσατε το κείμενο. Ναι. Ο Τρισέ λοιπόν δεν είναι δύο φορέ μάγκα. Δηλαδή, αγόρασε το ελληνικό χρέο φθηνά, δεν το πουλάει σε εμά και το εξαιρεί και από το κούρεμα για να έχει. Τι, για να είναι δανειστέ αυτοί. Διότι πλέον δανειστέ τη Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ονομαστική αξία 60 δι και δεν κουρεύει για να τα κρατάει να μα εκβιάζει. Είναι τα 110 δι τα πρώτα και είναι και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν θα μπουν στο κούρεμα, άρα θα φύγουν απ' έξω οι τράπεζε, οι δικέ του, θα τι σώσουν, θα διαλύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία τα δικά μα, που σημαίνει δεν θα πάρει κανένα ούτε φάπαξ, ούτε συντάξει, ούτε τίποτε. ή θα πάρει 100 ευρώ σύνταξη. Κάτι είχε πει ο Λοβέρδος για 100 ευρώ σύνταξη, κάτι ήξερα από τότε ίσω. Και οι τράπεζε οι ελληνικέ θα αγοραστούν από του ξένου, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά του και θα χρωστάμε και από πάνω πλέον πού, σε κράτη. Και όταν χρωστά σε κράτη και όχι σε ιδιώτε, τότε είσαι στη φάση τη εξάρτηση τη άμεση. Διότι δεν χρωστά την Α Τράπεζα, τη Β, τη Γ, που εσύ δικαιούσε με βάση το ελληνικό δίκαιο και το διεθνέ να κουρέψει. Αλλά όταν θα χρωστά σε κράτο, πιθανό να χρωστά και στην Τουρκία, τότε μόλι του μειώσει αυτό το χρέο, αυτό θα κινηθεί στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου θα έχει μεγάλη εμπλοκή. Αυτό είναι το παιχνίδι Θα πρέπει να σταματήσει ο δανεισμό από τα κράτη της Ευρωζώνης. Και πρέπει να πάμε στη διαγραφή του επονίδης του χρέους. Δύο λύσεις λοιπόν εντός συστήματος. Ναι. Τρίτη λύση εντός συστήματος. Διεκδίκηση άμεση των γερμανικών αποζημιώσεων. Ναι. Αλλά όχι μόνο με την έννοια τη θεωρητική. Είχα πει στην εκπομπή σας, το λέω στο βιβλίο. Αυτή τη στιγμή ας πάρουμε αυτά που λέει μόνο το, το Υπουργείο Οικονομικών. 162 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το χρέος των Γερμανών χωρί τόκου. Έτσι. Αν βάλουμε τους Γάλλους, που το υπολόγισαν του στόχου, είναι 575 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα χρωστάνε οι Γερμανοί. Για καταστροφή της Ελλάδας, δεν βάζω τα θύματα μέσα. Όχι αυτού που εκτέλεσαν την σχετική συζήτηση εδώ. Α, ωραία. Ναι. Άρα τα έχετε ξεκαθαρίσει. Επομένω, δεν είναι μέσα ούτε η Βιάνος, ούτε ε, όλε οι άλλε περιοχέ που, ναι. που εκτέλεσαν ανθρώπου. Σαφέ. Και να κάνει τι. Exactly. Για πείτε. 575 Γιατί λένε οι Γάλλοι. Λέτε κάτι άλλο. Ναι, 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 το. έχει μια τεχνική εδώ. Ναι. Λοιπόν, και χρωστά με υποτίθεται 330. Μάλιστα. Επομένω, εμεί είμαστε δανειστέ και ο φιλέτε είναι οι άλλοι. Εντάξει, η καλά να το λέτε, αλλά πώ λοιπόν, μπορείτε λοιπόν, να... Τι μπορεί ωραία, να. ωραία, να η διατύπωση καλή είναι. Ποιο θα το ήθελε να τα ακούσει. Ναι. Εμεί λοιπόν, ναι. ε, αυτά τα χρήματα που θα τα προσδιορίσει το Υπουργείο Οικονομικών, πόσα είναι, θα τα θεωρήσουμε ανίσπρακτε οφειλέ. Όπω ήταν αυτά τα 24 δι που ήθελε να διαγράψει ο Παπα-Κωνσταντίνο, θυμόσαστε. Ναι. Ανίσπρακτε οφειλέ, ιδιωτών είχε πει. Και είχε πει η Τρόικα, διέγραψέ τα. Ξέρετε γιατί, γιατί φοβόνται το επόμενο. Εμεί λοιπόν, εμεί αυτό το κομμάτι των ανίσπρακτων οφειλών θα το περάσουμε μέσα στα βιβλία μα και θα το εγγράψουμε στον προπολογισμό ω ανίσπρακτε οφειλέ. Και αυτόματα πήρατε... ο προπολογισμό ναι. μα θα μετατραπεί σε πλεονασματικό. Οικονικά όμω. Όχι δηλαδή. εικονικά, θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Α. Και θα είναι ψηφισμένο προπολογισμό και θα του στείλουμε τα στοιχεία αυτά στη Eurostat. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία ή θα τα έρθουν να τα αμφισβητήσουν οι Γερμανοί, οπότε θα ανοίξει μια διαδικασία ναι. Ε, α, α, διεκδικήσεων και πιθανόν και αντεκδικήσεων από αυτού. Κυρίω όμω θα πρέπει με βάση το κοινοτικό δίκαιο και αυτά που λέει η Eurostat να εγγράψουν αυτοί την αντίστοιχη οφειλή σαν έλλειμμα στον προπολογισμό τους. Αυτόματα. Βεβαίω. Γιατί άμα την καπνίσει σε μία χώρα και τα εγγράφει. Θα πει αυτό δεν τα εγγράφει. Λοιπόν, εδώ έχει μία ανάλυση κάποιο γερμανό οικονομολόγο στο επίκαιρα τα σημερινά. Τώρα το είδα. Ναι. Που λέει, θα το βρω σε λίγο, που λέει αν η Ελλάδα και η Αμερική διεκδικήσουν τα χρήματά του απέναντι στη Γερμανία θα πτωχεύσει η Γερμανία. Λοιπόν, εδώ είναι. Αν η Γερμανία πληρώσει τι αποζημιώσει, θα χρεοκοπήσει αμέσω. Και αν δεν υπήρχαν οι ΙΠΑ και χώρε όπω η Ελλάδα που δεν διεκδίκησαν πολεμικέ αποζημιώσεις. <Κι> σήμερα η χώρα μου, λέει ο Γερμανό, λέγεται Albert Ρίστλ. Δεν θα είχε την οικονομική δύναμη που έχει. Λέω εγώ λοιπόν, όχι, δεν θα εγγράψει η Μέρκελ μέσα, αλλά προσέξτε τι θα γίνει. Μόνο και μόνο η απειλή ότι η Ελλάδα διεκδικεί <Κι> τα χρήματα αυτά και ότι ενδεχόμενα ο προπολογισμό ο γερμανικό δεν είναι αληθή, θα οδηγήσει του κερδοσκόπου σε να βρουν τη μεγάλη ε? ευκαιρία να επιτεθούν, εκεί μετά, να ε? επιτεθούν στους Γερμανούς. Και επειδή υπάρχουν οι Αμερικάνοι που δεν τους θέλουν τους Γερμανούς, γιατί νομίζω γίνανε και παρατηρήσεις και σωστές από τηλεθεατές, ότι υπάρχει και ένα παιχνίδι και έτσι, ναι. απλά επικεντρωθήκαμε στην Ελλάδα, Σύγκρουση ευρώ και δολαρίου, Αμερικάνων και Ευρώπης, κυρίως των Γερμανών που το παίζουν πολύ, και αν θυμόσαστε, είπε ο Σόιμπλε, και εγώ θα δώσω μαθήματα στο φίλο μα τον Ομπάμα κτλ. Υπάρχει πλέον μια σύγκρουση. Και επειδή η οίκη αυτή η αξιολόγηση στην ουσία είναι μαγαζάκι των Αμερικάνων και παίζουν το παιχνίδι, μόνο και μόνο η διεκδίκηση ότι, προ... ότι εμεί τα έχουμε βάλει στον προπολογισμό επισήμω και ότι οι Γερμανοί έχουν προπολογισμό μαϊμού, αυτό θα δώσει την ευκαιρία στου οίκου αξιολόγηση και στου κερδοσκόπου να κάνουν επίθεση. Και η Μπέρκελ από εκεί που δανείζεται με 2,5% θα ψάχνει πάνω από τον Περλουσκόνη το 6%. Και να είστε σίγουροι ότι μόλι να γίνει αυτό και το ξέρουν θα έρθουν για διαπραγμάτευση για το χρέο και το δάνειο. Ή για σφαλιάρα. σφαλιάρα σε μπορεί να δώσουν. Είναι εθνικό θέμα. Σφαλιάρα σε αυτού που το μπορεί πετάμε, να δώσουν. Μην το πετάμε, μην το λέμε τόσο υπερφύα. Να σου δημιουργήσουν εθνικό θέμα από το πουθενά. Έχουμε βάλει ναι, μια προπόθεση ότι ναι. η κυβέρνηση είναι ελληνική. Πάμε τώρα σε αυτό. Είναι βασική ε, προπόθεση ε, αυτή. Μην την ξεχνάμε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Τρία. Τέταρτο. Θα κλείσουμε πολιτικά. Τέταρτο. Εντό ευρώ. Εκτό ευρώ βλέπετε. Μισό λεπτό. Έχουμε από εκεί και πέρα τη λύση του επονίδου του χρέου, την εξηγήσαμε, μην την ξαναλέμε. Ναι. Επομένω, με όλο αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το θέμα του χρέου, χωρί να σημαίνει ότι λύνει και το πρόβλημα, διότι η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζεται άλλη κατεύθυνση, χρειάζεται άλλη διαδικασία. Αυτά όμω, για να γίνουν και να αναπτυχθεί η χώρα, θέλει τρία ή τέσσερα ή πέντε χρόνια. Εμείς πρέπει να βρούμε λύση αύριο. Άμεση. Και το αύριο το λύνει μόνο χτυπώντα το θέμα των τόκων και των χρεολυσίων. Αλλιώ δεν μπορεί. Τα υπόλοιπα θα έρθουν, εάν θέλει ναι. να κάνει ανάπτυξη κτλ. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι είσαι αυτή τη στιγμή μέσα στο ευρώ, γιατί όντα στο ευρώ, πρώτον, έχει τη δυνατότητα όπω η Σλοβακία, Φερρυπίν, δεν ψηφίζει αυτά που θέλουν ομοφωνία και σε παρακαλάνε και παίρνει κάτι. Υπάρχουν άλλε διαπραγματεύσει που γίνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εκτό του νομίσματο, που εμεί συμφωνούμε, Φερρυπίν, για τη διαστημική πολιτική, για τα πυρηνικά κτλ. Εκεί μπορούμε να βάζουμε βέτο και να του αμφισβητούμε την ομοφωνία να προχωρήσουν. Ε, να το καταργήσουμε Μπορούμε... Τώρα με το νέο σχέδιο. Βέβαια, για να το φέρεις. καταργήσουμε πρέπει να ψηφίσουμε κι εμεί. Ε, καλά. Όχι, δεν γίνεται. Αλλιώ δεν θα πάρετε λεφτά, θα σου πούνε. Ο δεν χρειάζομαι λεφτά, γιατί τα λεφτά τα παίρνω για να πληρώνω το τοχογλύφου. Δεν μου δίνετε λεφτά, δεν παίρνουν οι δικοί σα τα λεφτά. Αυτοί θα χάζουν, δεν χάνουμε εμεί. Εμεί έχουμε λεφτά. Να καλά. Παίρουν. αυτό λοιπόν, και να αυτό είναι κριτήριο σημαντικό και όντα μέσα στο ευρώ. Διότι αν είσαι εκτό ευρώ ναι. αυτή τη στιγμή και πει εγώ δεν σα πληρώνω και έχει μόνο δραχμέ τότε δεν θα μπορεί να έχει ένα σκληρό συνάλλαγμα για να αντιμετωπίσει άμεσε ανάγκε. Δηλαδή πρέπει Πετρέλω, να έχει χρήματα, σκληρό συνάλλαγμα για πετρέλαιο και άλλε εισαγωγέ. Αν άλλοι συνάδελφοι θα λοιπόν, έχουν άλλη άποψη Άρα λοιπόν. Ότι αν αυτό... το θωράκιζαν με μια άλλη πολιτική θα μπορούσαν και εκτό ευρώ. Λοιπόν, Βάστε, άρα, λοιπόν. λοιπόν, λοιπόν ναι? Σε αυτή τη φάση και όσο διεκδική αυτά. Άμεσα, λέτε. Και όσο αυτοί δεν δίνουν αυτά που μα χρωστάνε, το να φύγουμε θα του διευκολύνουμε πάρα πολύ. Εάν οι Γερμανοί διαγράψουν το χρέο και δώσουμε χέρια και συμφωνήσουμε ότι εμεί δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν, τότε θα ξανασκεφτούμε γιατί μπορεί να μα συμφέρει μια χώρα που δεν οφείλει τίποτε να μην έχει και κανέναν από πάνω από το κεφάλι τη να κάνει μια σειρά πράγματα. Αυτό όμω αφού πάρουμε αυτά που μα χρωστάνε και αυτά που διεκδικούμε. Μάλιστα. Διότι σήμερα και κλείνω. Υπάρχουν δύο απόψεις για την έξοδα από το ευρώ. Άμα την κάνει την έξοδο από το Ευρώ Παπαδρέου, ναι. δηλαδή σε μια λογική που θέλουν οι Αμερικάνοι, τότε τι θα συμβεί αύριο. Πρώτον, α πούμε ότι εσεί αμείβεστε 1000 ευρώ, κύριε Σαχίνι. Τα 1000 ευρώ είναι 1400 δολάρια. Όταν η Ελλάδα πάει στη δραχμή, αυτά, ο μισθό που θα σα δώσουν θα είναι ύψου 1400 δολαρίων. Όχι, βέβαια, θα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Η έρευνα τη UBS λέει ότι θα πάει τουλάχιστον 50%. Καλά, πάτε. με μια τέτοια κυβέρνηση λοιπόν, συμφωνήσω με μια δεύτερο, άλλη κυβέρνηση. Μισό λεπτάκι, μπορεί μισό. να ήταν αλλιώ τα πράγματα. Μισό λεπτάκι, θα τα βρούμε όλα. Δεύτερο, ε, εκτό αν δεν έχουμε χρόνο και πρέπει έχουμε να Έχουμε χρόνο. Να έχουμε. χρόνο έχουμε. Ωραία. Δεύτερο και σημαντικό. Η αξία ενό σπιτιού δικού σα πάλι που κάνει 100.000 ευρώ εδώ στο Ηράκλειο. Από τη στιγμή που θα βγει απ' έξω. Θα στοιχίζει και θα αξίζει 30.000 ευρώ. Επομένω, ο τρίτο που θα υπάρχει, ο Γερμανό, και υπάρχουν αρκετοί, θα έρθει και στο αγοράσει, αφού δεν θα έχει ούτε και να ζήσει. Καλά, με το και το τώρα μέσα στο ευρώ, πόσο στοιχίζει που παίρνει. 100.000 ευρώ. Μ, το, όχι, άλλο λέω. Δεν έχετε τώρα έχει... την αξία σα. Μισό, Γι' αυτό βάζουν τα χαράτσια. Για να σε αναγκάζει να το πουλήσει. Διότι η ονομαστική αξία. Μισό Η ονομαστική πάτα. αξία και η αξία που υπάρχει για το ακίνητό σα. Το αποτέλεσμα είναι θα είναι, το, ευρώ. Όμως, δεν είναι το ίδιο όμω, κύριε Μαριά. Είτε μέσα στο ευρώ Όχι. είτε εκτό ευρώ το σπίτι έφυγε. Δεν είναι το ίδιο. Ειδικά για αυτόν που έχει μία κατοικία. Το, το καταλαβαίνετε. Για αυτόν που έχει 5-6 Σε Πιέζει κατοικίες... τώρα να το κάνει. Προφανώ. Οι περιουσίες, όσο και αν έκαναν την προσπάθεια να μειώσουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρήσεων και των πάντων στην Ελλάδα, δεν το έχουν πετύχει. Διότι αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι το ευρώ έχει μία συγκεκριμένη τιμή και σε σχέση με το δολάριο, γιατί πρέπει να το μετρήσει και αυτό. Σου δίνει εσένα στην περιουσία σου mm -hmm. να έχει μια συγκεκριμένη αξία. Ωραία. Από εκεί και πέρα, έχει μια σειρά άλλα ζητήματα που τα εξηγήσαμε. Τι θα κάνει, που θα βρει κλπ. Επομένω, είναι κρίσιμο ποιο θα κάνει και αν θα κάνει την έξοδο από το ευρώ. Αν την κάνει αυτό το υπάρχον σύστημα, ναι. τότε θα κλάψουν όλοι. Εάν έχουμε ξεκαθαρίσει με του Ευρωπαίου και δεν χρωστάμε, τότε. Όταν έρθει αυτή η, Ευρωπαϊ, η ελληνική διακυβέρνηση, θα βάλει τα χαρτιά κάτω και θα δει. Και ενδεχόμενα αυτοί που λένε σήμερα να φύγουν από το ευρώ, τότε να πούν να μείνουμε. Και αυτοί που λένε να μείνουμε, μπορεί να λένε να φύγουμε. Να φύγουμε. Διότι είναι διαφορετικό όταν θα έχουμε την κατάσταση στα χέρια μα και θα ξέρουμε ποια είναι τα ποσά, τι έχουμε πετύχει, τι διαγραφή κάναμε, ποιε είναι οι υποχρεώσει μα, πού βρισκόμαστε. Σήμερα λοιπόν, όποιο λέει φεύγω, σήμερα στην ουσία δίνει την ευκαιρία να έρθουν οι Γερμανοί και στο ένα δέκατο και οι Αμερικάνοι οι πάντε να αγοράσουν Μάλιστα. όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Και χάνει και την ευκαιρία και κλείνω να μπορεί να παίξει λόγω σκληρού νομίσματο για ένα διάστημα και δεύτερον να εκβιάζει μέσα στου θεσμού και τελευταίο. Αν κάνουμε εμεί ω ελληνική διαπραγμάτευση ή ελληνική κυβέρνηση καινούργια μια διαγραφή χρέου εντό του ευρώ, τότε θα ανατραπούν ουσιαστικά, θα πτωχεύσουμε του άλλου. Δηλαδή, Γάλλοι, Ιταλοί, και οι υπόλοιποι θα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν θα αναπτυχθούν πολιτικέ δυνάμει που υπάρχουν προοδευτικέ, ευρωπαϊκέ και θα πάνε και αυτοί για διαγραφή χρέου. Και επομένω θα λύσει το πρόβλημα συνολικά. Θα έχει συμμάχου. Μάλιστα. Ενώ αν είσαι απ έξω στη δραγμή, μπορεί να μην κάτι Καταγράφεται η άποψη. Βεβαίω, ο αντίλογο εδώ θα μπορούσε να είναι ότι πόσο τουπικό είναι να αλλάξουν τα πράγματα σε μια τέτοια ευρωζώνη, κύριε Μαριά, μου, με δοσμένε αυτέ τι ε, κυβερνήσει. Μα αυτέ οι κυβερνήσει Λέω... θα ανατραπούν σαν Πο... τραπουλό χαρτί. Ε, αν ε, ρίξει ε, στην σε... πρώτη κυβέρνηση. Ε, έρχομαι σε αυτό. Και λοιπόν. γι' αυτό με συγχωρείτε, γι' αυτό αυτό που παίζεται στην Ελλάδα είναι το εξή. Γι' αυτό είναι σταυροδρόμι η Ελλάδα. Προσέξτε. Το 1946-49 παίχτηκε εδώ η μάχη κομμουνισμού, ας πούμε, και δίσεις. Και, και ήρθε το σχέδιο, το δόγμα Τρούμαν, και έκανε την επέμβαση, και έφερε και το σχέδιο Μάρσαλ μετά. Και εδώ δόθηκε η μάχη και κέρδισε η δύση. Τώρα ξανά δίνεται μια μάχη εδώ, όμω όμως από αριστερά-δεξιά, διότι ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος, δεν τσιμπάει τώρα να σκοτωθεί με εμφύλιο. Και η μάχη ποια είναι πάλι, δεν ξέρω αν είναι τυχαία που δίνεται εδώ. Είναι θα πει η Ελλάδα δεν πληρώνω, ναι ή όχι. Αν το πει και κερδίσει τη μάχη ο ελληνικό λαό, θα ιτηθούν οι κερδοσκόποι και όλοι που έχουν σχέση με το χρέο στι άλλε χώρε. Αν κερδίσουμε εδώ, θα κερδίσουν στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, παντού θα γίνει ντόμινο. Γι' αυτό εμεί πρέπει να κερδίσουμε στην Ελλάδα. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα ευρωπαϊκά κράτη. Λοιπόν, πάμε Του λαού, μάλλον καλύτερα. Το και, και κρίσιμο κράτη. ερώτημα. Ωραία, λοιπόν. Α προσχωρήσει στην άποψή σα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που σα ακούει απόψε, σα έχει όμω ένα κύριο ερώτημα. Μάλιστα. Λέτε ότι αυτέ είναι οι κινήσει, έτσι πρέπει να γίνουν και το έχετε τονίσει πάνω από πέντε φορέ από μία άλλη ελληνική κυβέρνηση, το ελληνική πάτα με μεγάλα γράμματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολιτικό υποκείμενο, ή να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, δεν θα μαζευτούμε σε μία πλατεία 7-8 εκατομμύρια Έλληνε θα συναποφασίσουμε ότι πέφτει μια κυβέρνηση, mm. δεν θέλουμε το άλλο πολιτικό σύστημα και μετά θα κοιτάω εγώ εσά και σε εμένα. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα για τον Έλληνα πολίτη είναι πώ, με ποιου, με ποιο πολιτικό υποκείμενο. Εσεί είπατε, κάνατε μια διατύπωση. Πρέπει να σαρωθεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Πώ από παρθενευγέννηση θα προκύψουν όμω. Και ε. τα προβλήματα είναι άμεσα όπω είπατε. Τώρα πρέπει να λυθούν. Από ποιου, πώ. Ακούστε λοιπόν. Ναι. Η απάντηση στα χαράτσια και σε όλε αυτέ τι επιδρομέ που γίνονται, βεβαίω είναι αυτό που λέμε ταξική πάλι, η σύγκρουση, τα συνδικάτα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό το κομμάτι πάντοτε τη πάλι, τη ταξική, παίρνει και ένα πολιτικό στοιχείο. Επομένω, η λύση στο θέμα το ελληνικό είναι πολιτική. Πρέπει να υπάρξει, όπω είπατε, ένα νέο πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα ή κάποιο άλλο καλύτερο ενδεχόμενα. Έτσι. Ναι, ναι και θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα υποαντιπροσώπευσης. Κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα και κυρίω τα δύο μεγάλα τα υποτιθέμενα δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα σήμερα είναι η μοναδική ευκαιρία κάποιο νέο μόρφωμα, κάποιο νέο πολιτικό κόμμα ή σχηματισμό ή συμμαχία, όπω θέλετε πέστε το. Αν υπάρξει, επειδή έχουν τα χάλια του τα δύο μεγάλα κόμματα και επειδή δεν τα εμπιστεύεται ο κόσμο, είναι η μοναδική ευκαιρία και δεν θα υπάρξει τα επόμενα 50 χρόνια πιστεύω να κερδίσει. Και επειδή και ο ξένος παράγοντας, γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα και είναι μια εξαρτημένη χώρα, τα έχει χαμένα και δεν ξέρει τι του γίνονται, άλλα θέλουν οι Γερμανοί, άλλα οι Γάλλοι, άλλα οι Αμερικάνοι, Τώρα είναι η ευκαιρία να γίνει αυτό που είχα πει και το γράφω στο βιβλίο, είναι στι τελευταίε σελίδε. Το αντιμνημονιακό κοινωνικό μέτωπο εξουσία, με ένα πλάνο περίπου σαν και αυτό που αναλύσαμε, με ανάπτυξη τη οικονομία κτλ. Και, και, να μπορέσει να συνθέσει και να κατέβει σε εκλογέ και να κερδίσει. Αυτή είναι η προσπάθεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλέ κινήσει που ξεπηδήσαν από τι πλατείε. Αυτέ πρέπει, και το θυμόσαστε, το είπα στην ομιλία μου στα προπήλαια που ήταν με τον Μίκη Θεοδωράκη, ότι πρέπει να αθροίσουμε και να μην διαιρέσουμε. Να μπορέσουμε στη βάση ενό μήνυμου προγράμματο 7 σημείων, 10 σημείων, αλλά όχι με βάση την ιδεολογική ταυτότητα. Δεν πάμε να φτιάξουμε κόμμα. Θέλουμε μέτωπο αντιμνημονιακό σε πολιτικού όρου που θα ενωθεί και θα κατέβει στι εκλογέ και θα κερδίσει και θα κάνει περίπου αυτά που είπα ή ακόμη και καλύτερα πράγματα. Mm -hmm. Και αυτό το μέτωπο μπορεί να οικοδομηθεί με δυνάμει που ξεκίνησαν στην Ελλάδα. Είναι ένα, ένα πρόβλημα, λέτε, ενό νέου πολιτικού σκηνικού, δηλαδή ουσιαστικά. Εγώ προσωπικά και το ξέρουν πολλοί φίλοι, γιατί κάναμε μια συνάντηση χτε. Μαζί με άλλου έχουμε ιδρύσει την πρωτοβουλία αυτοοργάνωση πολιτών ενάντια στο Μνημόνιο. Έχουμε κάνει πυρήνε όλη την Ελλάδα, έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχει η σπίδα του Μήκη Θεοδράκη που. Μετά και από δικέ μου παρενέσει και όσο μπορούσα βοήθησα, μετεξελίσσεται και μπαίνει σε, ένα, σε μια άλλη φάση για να μπορεί να συμμετάσχει υπό όρου σε εκλογέ. Και το είπε ο Θεοδωράκη με δήλωσή του στην Κυριακάτικη Αυγή, ότι υπό όρου και προποθέσει μπορεί και αυτό να συμμετάσχει στι εκλογέ. Είναι σημαντικό ότι ο Θεοδωράκη Γλέζο και πάρα πολλοί αντιστασιακοί έστειλαν ένα μήνυμα ενότητα και κάλεσαν προσωπικότητε και φορεί να ενωθούν. Υπάρχουν άλλε κινήσει σε άλλε περιοχέ. Εδώ υπάρχει μια κίνηση κατά του χρέου. Στο Ρέθι, νομίζω στα Χανιά υπάρχουν άλλε κινήσει, σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να βρεθούν. Να συμφωνήσουν σε έξι-εφτά βασικά πράγματα και να έχουν μια ανοιχτή εκλογική λίστα, ο καθένα να συμμετάσχει εκεί, για να μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι. Τώρα, εάν σε αυτή τη θέση που είναι σημαντικό, είναι και η θέση του Τσίπρα, ο οποίο δύο-τρει μέρε αφού του είχαν εκδηλωθεί διάφορε πρωτοβουλίε και κινήσει, αγράψει και ένα άρθρο στην Αυγιεγώ στι 14 νομίζω Ιουλίου. Δηλαδή, από το Τσίπρα. Ακολούθησαν. Όχι, όχι, όχι. Ah. λέω ότι και ο Τσίπρα έχει κάνει μια αντίστοιχη δήλωση περί yeah. αντιμνημονιακού μετόπου. Έχουμε άργηση όμω από την πλευρά τη κυρία και κλπ. Λέω και τι λένε οι πολιτικέ δυνάμει. Δεν είπα ότι έρχονται. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτιαχτεί κάτι καινούριο από όλου όσου επιθυμούν να πάμε μαζί στο αντιμνημονιακό μέτωπο. Αυτό το καινούριο έχει ορισμένα προβλήματα για να συγκροτηθεί. Αν ήμασταν στην Τουρκία, ναι. θα βλέπατε και το είπαμε στην πρώτη εκπομπή σα, ποιο θα είναι ο Ερντογάν τη Ελλάδα. Αυτό ήταν το ερώτημα. Μέσα από την Τουρκία, Προέκυψαν, προέκυψε ο Ερδογάν, αλλά εκεί υπήρχαν μουσουλμανικά δίκτυα. Υπήρχαν καταστάσει. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ, αλλά εξηγώ πώ προέκυψε ο Ερδογάν που κέρδισε τα υπάρχοντα τότε κόμματα και του έστειλε στο σπίτι του. Ναι. Και Τσιλέρ, και Τσεβίτ, και Γυλμάζ κτλ. Τώρα τελευταία τα έχει κάνει η Θάλασσα για αυτό λίγο. Αυτό λοιπόν ναι. το μόρφωμα προέκυψε εκεί γιατί είχε κάποιε κοινωνικέ υποδομέ, θρησκευτικέ κυρίω, συστήματα αλληλεγγύη κλπ. Στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχουν θεσμοί, έχουν διαλυθεί. Και βλέπετε, ακόμη και τα συνδικάτα κάνουν μια αμυντική πολιτική, ιδίω δεν γεσέα, δεν δε, κάνουν και ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι. Ε, δεν έχει άλλα δίκτυα κοινωνικά. Έχει αυτό το πρόβλημα που λίγο πολύ περιγράψατε εσεί. Δηλαδή, βγήκε ο κόσμο στου πλατείε, βγήκαν 500.000 άνθρωποι, βγήκαν ένα εκατομμύριο. Δεν μπορούν να βρουν του τρόπου και τι διόδου να συγκροτήσουν αυτό το μέτωπο. αντιμνημονιακό μέτωπο. μέτωπο. Όμω, επειδή η ζωή πιέζει και επειδή δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Εγώ είμαι άνθρωπο τη πράξη. Πιστεύω ότι έχει φτάσει η στιγμή και θα δείτε ότι θα προκύψουν αυτά. Αυτά που δεν φέρνει ο χρόνο θα τα φέρει η στιγμή. Και όσο θα πιέζεται ο ελληνικό λαό, θα οδηγούμαστε στην ορίμανση και στη δημιουργία ατύπων φορέων. Δηλαδή τι έγινε τώρα, Βλέπει ότι έχουν γίνει καταλήψει όλου του Δήμου. Εκεί δημιουργούνται επιτροπέ καταλήψεων. Αν στην πορεία προχωρήσουν και στι 10 ή έχουν και τα εργοστάσια τα ιδιωτικά πρόβλημα και κλείνουν κλπ. πιθανόν, δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε προτρέπω, λέω πιθανόν να έχει και εργοστασιακέ επιτροπέ. Να έχει επιτροπέ κατάληψη. Να έχει επιτροπέ αλληλεγγύη στι γειτονιέ. Διότι σε λίγο δεν θα έχει ο ελληνικό λαό να φάει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα πείνα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και αν δεν υπάρχει τόσο στην επαρχία, στην Αθήνα ο κόσμο πεινάει. Και να σα πω και κάτι άλλο. Επειδή Μπε στην Αθήνα τη πολυκατοικία σου, ένα δεν ξέρει τον άλλον. Έτσι, και βλέπει, είναι μια κυρία, ένα κύριο καλοντημένο, του ήξερε, δουλεύαν, είχαν δύο παιδιά κτλ. Και, έλεγαν λέγανε ένα γεια. Αυτοί δεν ξέρουν τώρα αν έχουν απολυθεί. Αυτή μπορεί να είναι απολυμμένοι. Αυτό τώρα που είναι με το κουστού, με το. ντρέπεται να χτυπήσει την πόρτα δίπλα να ζητήσει ένα κομμάτι ύψου. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν χιλιάδε μερίδε που μοιράζονται σε ανθρώπου οι οποίοι είναι καλοντημένοι, διότι είχαν μια ναι, ναι. κοινωνική ζωή και τώρα δεν έχουν να φάνε. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα αντιμετωπιστεί με δίκτυα αλληλεγγύη. Όλα αυτά λοιπόν καθώς συγκροτούνται και καθώς πιέζεται η κοινωνία προφανώς και μέσα από τις κινητοποιήσεις και μέσα από τους αγώνες θα βγάλουν τους νέους ηγέτες. Δεν θα είναι ο ένας ο αρχηγός. Συστά. Θα είναι πολλοί οι αρχηγοί. Δηλαδή ο καθένας, αυτό που είπαμε, ο κανένας τον οποίο επιθυμούν όλοι στις δημοσκοπήσεις θα γίνει ο καθένας και θα γίνει ένας. Δηλαδή όλοι εμείς. Και θα βρούμε τις μορφές να υπάρξουμε. Αυτό είναι το, η ανοιχτή έκκληση που έκανα εγώ στι 14 Ιουλίου και ανταποκρίθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Αντίστοιχα έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν σημαντικέ απόψει. Και όλο αυτό το κομμάτι μπορεί να συμπλέψει. Επομένω, το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι το μέσα ή έξω στο ευρώ, αλλά το πρόβλημά μου είναι μπορώ να συγκροτήσω μέτωπο με πέντε σημεία, έξι να στα διαβάσω μισό λεπτό. Βεβαίω. Λοιπόν, πρώτον, και το έχω και στο βιβλίο, ακύρωση τη δανειακή σύμβαση και του μνημονίου και όλων των νόμων και διοικητικών πράξεων που έχουν υπογραφεί. Δεν ακυρώσει το μνημόνιο. Θα ακυρωθούν τα πάντα που ψηφίστηκαν από τη μέρα τη εκλογή Παπανδρέου μέχρι σήμερα. Γιατί ο καθένα λέει να ακυρώσει το μνημόνιο και μετά αφήσει όλου του άλλου νόμου που έχουν πετσοκόψει τα πάντα. Δεύτερο, ακύρωση του επονίδου του χρέου, το εξηγήσαμε πριν, και κούρεμα στο υπόλοιπο χρέο, λαμβάνοντα υπόψη τα ασφαλιστικά ταμεία για να μην πάθουν Τέσσερα, Αποτελεσματική διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων αναγκαστικού δανείου. 5. Ανακατανομή παραγόμενου κοινωνικού πλούτου. Πολύ σημαντικό. Παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε μέλλον. Προστασία δημοσίων αγαθών και κοινωνικού κράτου. Να έχουμε τι 10. Τα σχολεία μα κτλ. Και ανάπτυξη τη αλληλέγγυα κοινωνική οικονομία. Θα έχουμε δημόσιο τομέα, θα έχουμε ιδιωτικό τομέα και θα έχουμε, και ιδιω... θα έχουμε αλληλέγγυα κοινωνική οικονομία. Νέε μορφέ. Που οι νέοι θα συνεργαστούν και θα προχωρούν. Έξι. Συντακτική συνέλευση για θέσπιση νέου συντάγματο με βάση τις αρχές τη άμεση δημοκρατία. Το καλαμπουράκι τέλειωσε. Δηλαδή, άμεση δημοκρατία σημαίνει πρώτον δημοψήφισμα. Αλλά και σοβαρά θέματα. δεύτερο δικαίωμα λαϊκού βέτο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Αν το είχαμε, που δηλαδή. υπάρχει σε συντάγματα, θα παίρνει ο Παπανδρέο αύριο, αν βρει 154 ε. για το νομοσχέδιο. Και θα μαζεύαμε εμεί 500.000 υπογραφέ, θα κυρώναμε τον νόμο. Αυτό είναι το λαϊκό βέτο. Λοιπόν. Επίση, λαϊκή πρωτοβουλία. Επειδή δεν περιμένουμε εμεί κάθε κυβέρνηση να παίρνει την πρωτοβουλία, με ένα εκατομμύριο υπογραφέ υπάρχει ήδη στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προτείνουμε, Φερρυπίν, να θεσπιστεί μια ρύθμιση, ξέρω εγώ, για ένα α θέμα ή β. Αυτά όλα λέγονται άμεση δημοκρατία. Και η εξουσία χαμηλά, με βάση την αρχή τη επικουρικότητα. Στου Δήμου, στι γειτονιέ, στην περιφέρεια και μετά προ τα πάνω. 7. Κατοχύρωση τη ΑΟΣ. Διότι όταν κατοχυρώσει την ΑΟΣ και αξιοποιήσει τα όλο το πλούτο παραγωγικό ιστό που έχει, εδώ απ' έξω από την Κρήτη, το ξέρετε, υπάρχει φυσικό αέριο. Και μια μικρή παρένθεση, επειδή είχα μια εκπομπή και έχω ακόμη στο κόντρα, ο άλλο δρόμο, είχα φέρει τον καπετάνιο του. Α, το, το ερευνητικού σκάφου που έχουμε, και μου είχε πει ότι οι έρευνε που έγιναν έξω από την Κρήτη πριν από μερικά χρόνια, που ε, βρήκαν αυτά που ναι, βρήκαν, ναι. είχαν χρηματοδοτηθεί από το, από το, Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Εντελώ τυχαία. Οι δε έρευνε που γινόταν στο Καστελόριζο, που βρήκαν του ιδρύτε, έτσι, ήταν με πρωτοβουλία τη Ελλάδα, αλλά επάνω στο σκάφο, εντελώ τυχαία, ήταν και εκπρόσωπο τη τουρκική κυβέρνηση. Εντελώ τυχαία. Λοιπόν, οκτώ. Παραδειγματική τιμωρία όσων έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα και του νόμου. Ακούστε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και το βλέπουν και οι φίλοι μας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχει γίνει σφετερισμός εξουσιών. Γιατί. Βαρύ γιατί Βαρύ ψηφι... να το λέτε αυτό. Τα, θα σας το πω, θα το αποδείξω. Γιατί έχει γίνει σφετερισμός εξουσιών. Προσέξτε τι έχει γίνει. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο. Ψηφίζονται αυτοί οι νόμοι. Γιατί ψηφίστηκαν όλα αυτά. Σε εκτέλεση τι είναι πράγματος. Σε εκτέλεση του μνημονίου. Το μνημόνιο γιατί συντάχθηκε; Συντάχθηκε διότι είναι απέτηση της Δανειακής Σύμβασης. Επομένως η μπίτρα των πραγμάτων είναι η Δανειακή Σύμβαση. Όλα όσα ψηφίζονται είναι σε εκτέλεση της Δανειακής Σύμβασης. Όμως η Δανειακή Σύμβαση από τις, 10, από από τις 4 Ιουλίου, 4 Ιουνίου με συγχωρείτε, του 2010 είναι στη Βουλή και δεν έχει κυρωθεί. Επομένως όλα όσα γίνονται σήμερα στην Ελλάδα γίνονται στο όνομα της Δανειακής Σύμβασης που νομικά δεν υφίσταται. Δεν έχει κυρωθεί. Εγώ δεν λέω, εμείς λέμε να κυρωθεί με 180 βουλευτές. Αλλά να πάμε στη θέση την κυβερνητική. Όσο προχωράει όμως αποκτά ισχυρά ερίσματα λοιπόν, νομικά έτσι. Να γίνει, να, να, την κυρώσουν, δεν τη φέρουν. Και προσέξτε τι γίνεται. Ερώτημα. Με ποιο δικαίωμα η Τρόικα, και το είχα πει σε εκπομπή του Αντένα και του Άλτερ, και εγώ είχα πει να συλληφθεί η Τρόικα. Διότι η Τρόικα είναι παράνομη στην Ελλάδα. Προσέξτε. Η Τρόικα, θυμόσαστε που πήγε και έκανε έλεγχο τον Δεκέμβρη, τον περσινό, σε μια εταιρεία στη Δράμα για να δει αν υπάρχει τοπική σύμβαση κτλ. Εκεί η επιχειρησιακή. Η Τρόικα έκανε έλεγχο σε επιβάτε του ΟΣΕ για να δει αν είναι ευχαριστημένοι. Η Τρόικα μπαίνει μέσα στα Υπουργεία και ζητάει τα χαρτιά. Η Τρόικα πήγε στα δικαστήρια και όπου δεν τολμάει να πάει και δεν επιτρέπεται να πάει ούτε ο Υπουργό Δικαιοσύνη, και πήγε η Τρόικα στην Ευελπίδων και έκανε έλεγχο. Και λέω, από πού πηγάζει η εξουσία της Τρόικας. Κάποιος το λέει. Το λέει λοιπόν το άρθρο, ποιο, τέσσερα, της Δανειακής Σύμβασης. Το οποίο όμως δεν ισχύει γιατί δεν έχει κυρωθεί. Επομένως εδώ έχουμε σφετερισμό εξουσιών από την Τρόικα. Και αυτοί λοιπόν οι τύποι τι κάνουν. Επιβάλλουν την νομοθεσία, επιβάλλουν τις απολύσεις, επιβάλλουν τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι παραβίαση του άρθρου 120 παράγραφος 3. Και όσοι συνεργάζονται με τους σφετεριστές της εξουσίας, διότι ο σφετερισμός της εξουσίας και κατάλυση του συντάγματος δεν είναι να κατεβούν τα τάγκ. Σφετερισμός της εξουσίας είναι η καραμπινάτη περίπτωση που όλοι ξέρουν ότι διοικεί η Τρόικα. Το έχουν πει δε και οι υπουργοί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν συμφωνήσει η Τρόικα. Και ρωτάνε την Τρόικα και η Τρόικα φέρνει τα χαρτιά. Και ο Παπανδρέου είχε πει στην Αδεδία, αν θυμόσαστε, πέρι, το 10, λέει: Μην τα λέτε σε μένα. Πρέπει να τα πείτε στην Τρόικα. Αυτό του είπε στο μέγαρο Μαξίμου. Ο Δε Βενιζέλο τον είδατε σε κάποια, όταν είχε αναλάβει, που μιλούσε στου δημοσιογράφου και λέει: Απάνω συνεδριάζει η Τρόικα. Λοιπόν, εδώ είναι δεδομένο ότι η Τρόικα διοικεί παρανόμω και όσοι συνεργάζονται πλέον σε κυβερνητικό επίπεδο τουλάχιστον. Για να μην πάμε παρακάτω, συνεργούν στο σφετερισμό των εξουσιών. Επομένως έχουμε δύο στοιχεία. Η αντιμετώπιση του σφετερισμού των εξουσιών δίνει το δικαίωμα στον ελληνικό λαό με το άρθρο 120 παράγραφος 4 που επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων η προστασία του συντάγματο να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας για να προστατεύσουμε το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν όταν οι διαδηλωτές περικύκλωσαν τη Βουλή ή επιχείρησαν να την περικυκλώσουν στι 28-29, ασκούσαν νόμιμο δικαίωμα, γιατί όσοι θα μπαίναν στη Βουλή και θα ψηφίζαν ήταν οι παράνομοι εισφετεριστέ που θα ψήφιζαν το νόμο που λέγεται Μεσοπρόθεσμο σε εκτέλεση τη δανειακή σήμανση που απαγορεύεται. Επομένω, ποια έπρεπε να είναι η θέση του επικεφαλής των ΜΑΤ, ποια έπρεπε να είναι η θέση του διοικητή ασφαλεία και του αρχηγού τη αστυνομία. Για να σα υπενθυμίσω, θα πει Εμεί τον Υπουργό θα ακούσουμε. Καλό μαγαζί φαντασία όμω θα σα πω. Βασικό λεπτάκι. Καλά τα λέτε. Ναι. Καλό μαγαζί φαντασία, Έτσι. αλλά δεν έχουμε φτάσει Βάστε. εκεί που πήγαμε. Αυτά έλεγαν και οι φρουροί τη Ανατολική Γερμανία που πυροβολούσαν ε, όσου πηδούσαν το τείχο και όταν επανήλθε η κατάσταση, καθίσαν στο σκαμνί και είπαν πει: δεν κάναμε τίποτα εμεί. Ο Υπουργό μα είχε πει: Να πυροβολάμε και να χτυπάμε. Και είναι μέσα όλοι. Επομένω, υπάρχει ξεκαθαρισμένο πράγμα ότι ο δημόσιος υπάλληλο και ο κάθε ένας οφείλει υποταγή στο Σύνταγμα και στους νόμους. Εάν τηρείται το Σύνταγμα σήμερα, τότε ορθώς ο αρχηγός της αστυνομίας και τα ΜΑΤ mm. απέκοψαν τους διαδηλωτές και επέτρεψαν στους βουλευτές να ασκήσουν το δίθεν νόμιμο δικαιωμάτος. Mm. Αν όμως είναι ανάποδα τα πράγματα, τότε κακώ χτύπησαν τους διαδηλωτές που ασκούσαν το νόμιμο δικαίωμά του με το άρθρο 120. Και να σας πω κάτι, δεν πιάσανε έναν από αυτού για να πάμε δικαστικά, διότι αν υπήρχε σύλληψη ή όταν θα γίνει, ε, δεν θυμάμαι αν έχουν, γιατί οι σύλληψει γίνανε κυρίω σε επίπεδο κουκουλοφόρων, δίθεν κλπ. Αλλά πα περιπτώσει, αν γίνει κάποια δίκη συλληφθέντων αθώων δημοκρατικών πολιτών, έτσι, εκεί θα ξεκαθαρίσει ποιο ήταν ο νόμο και ο παράνομο. Και ένα τελευταίο. Όταν έπεσε η δικτατορία, ε, η εισαγγελία του Αριοπαγού δεν συνέλαβε του δικτάτορε. Περίμενε να γίνει μήνυση. Και έγινε μήνυση από τον Βάγκελο Ιανόπουλο, τον Λικουρέζο και κάποιου άλλου. Δηλαδή, ολόκληρο δικαστικό σώμα ανέμενε μήνυση για εσχάτη προδοσία για να του συλλάβει. Έτσι. Τα εγκλήματα τη εσχάτης προδοσία είναι αυτεπάγγελτα. Και είναι και αυτόφορα. Μπαίνει το ερώτημα μόνο αν είναι στιγμιαίο ή διαρκέ. Mm -hmm. Λοιπόν, και έχει τη δυνατότητα μια δικαστική εξουσία, αν κρίνει, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συφετερισμό εξουσιών, γιατί είναι πάρα πολλοί που το λένε. Το είπε και ο κύριο Καρατζαφέρη, νομίζω, παρότι ψήφισε το μνημόνιο, νομίζω το είπε στη Βουλή χτες, Ότι η χώρα είναι υποκατοχή κτλ. Όταν λοιπόν αυτά λέγονται, από εκεί και πέρα πρέπει να ειδωθούν οι νομικέ συνέπειε. Γι' αυτό λέω λοιπόν στο σημείο το τελευταίο, ότι η νέα Ελλάδα, η νέα ελληνική διακυβέρνηση θα προκύψει. Δεν θα προκύψει σήμερα, δεν θα προκύψει αύριο, δεν θα προκύψει μεθαύριο. Θα προκύψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή λοιπόν θα προκύψει, θα εφαρμόσει τον νόμο. Και υπάρχει μια ρήτρα στο Σύνταγμα που λέει δεν υφίσταται παραγραφή των αδικημάτων όταν η χώρα είναι σε κατοχή και όταν έχει γίνει σφετερισμός εξουσιών. Επομένως, και μετά από 10 χρόνια, και μετά από 15 χρόνια, μπορεί να ασκηθούν οι ποινικέ διώξει. Και να γίνει ο έλεγχο, ο ποινικό Δεν υπάρχει παραγραφή. Δυνητικά καλά το λέτε, αλλά ιστορικά στην Ελλάδα έχει αποδεικτεί. Μήπω ξανακάνουμε κάποια εκπομπή σύντομα ο, και τα έχουν ξεκινήσει πάντα... οι διεργασίε και λέτε άλλα. <laughs> λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα εδώ απόψε. Και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία Νομίζω ότι προσθέσατε μέσα από το βιβλίο σα εντυπωσιακά στοιχεία. Και με πολύ απλό τρόπο, καλό Έ, είναι να τα λάβουμε Και, και υπό... το εξή στοιχείο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή είναι βιβλίο και είναι γραπτά όλα αυτά. Μπορεί ο καθένα να ασκήσει κριτική να τα και στο Σωστά. επιστημονικό πεδίο, που έχει ένα τρόπο, και στο πολιτικό βεβαίω, με άρθρα, με επιχειρήματα και έτσι να ανοίξει ένα διάλογο επιτέλου. Γιατί αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο. Επομένω, αυτό δεν το βιβλίο είναι γραμμένο με στοιχεία από εφημερίδε, mm. πράγματα που ήξερε ο καθένα μα. Γι' αυτό το λέω, Όλοι τα γνωρίζαμε. Και είναι καιρό να πάρουμε τι ευθύνε μα. Δεν υπάρχει κανένα πλέον που δεν τα ξέρει. Όλοι τα ξέρουμε. Απλά ίσως ήρθε η ώρα αρκετοί να βγάλουν από μέσα τους το δούνο του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι. Θα κλείσουμε με σουρί και απόψε. Θα το αφαιρώσουμε στον τύπο. Είναι ελεύθερος λέει ο σουρίς ο τύπος. Φτάνει μόνο να μην βλάψεις τις αρχής τους υπαλλήλου, Τους κριτές, τους υπουργού τη και των υπουργών τους φίλους. Είναι ελεύθερος ο τύπος. Φτάνει μόνο να μην γράψεις. Καλό βράδυ.